Χάιντορ Γιαννάρα! Τι γίνεται άμα δεν παίρνω εγώ? Γιατί πες μου πάλι τον ύμνο. Α, δεν κάνουμε δύο. Έτσι ξεκινάμε πάντα. Με τον ύμνο θα ξεκινάμε. Δεν είναι τέτοια εκπομπή σήμερα? Δεν θα πάρει άδεια κάποια στιγμή, θα πάρει. Συνεχώς. Συνεχώς. Όλο το καλοκαίρι θα είναι. Ναι, καλά, ναι. Και ξεκινάει και νωρίς η προετοιμασία. 1η Ιουλίου με 1η Σεπτεμβρίου θα λείπω φέτος. Μπράβο, ευχαριστώ. Τανταράν. Τανταράν. Θα λείπω κι εγώ. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Αυτό είναι. All About Harrison Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Δεν λες που ήρθα από το ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα και με εκπλήσει ευχάριστα. Επειδή φτάσαμε 5:20. Βασίλης Καβαδίας, η ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είμαι κανονικά. Μετά που έχω εφημερίδα. Όχι. Πέμπτη με. Ναι, που έχω εφημερίδα. Ναι. FM και ενώ τα μήνυματά στο 54526. Το σχόλιο στην ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Για περίπου 2 ώρες έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Αν νομίζω ότι είναι για μένα αυτό το μήνυμα. Ωραία. Το πρώτο. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα που έχει αγωνιστική δράση φυσικά, όχι με το ίδιο ενδιαφέρον που είχαν τα προηγούμενα παιχνίδια. Το μάζι με τον Πανετολικό την ερχόμενη Κυριακή στο Αγρίνιο που ξυπνά λίγο άσχημες μνήμες, είναι η αλήθεια. Με την επόμενη μέρα να βρίσκεται πιο έντονα νομίζω πλέον στο προσκήνιο και τις κινήσεις που θα κάνει ο Άρης εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Θα σας διαβάσουμε το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την ΠΑΕ Άρης, που θα γίνουν στο Κλεάνδης Βικελίδης και δεν είναι και λίγες. Με παίρνει ένας φίλος μου σήμερα, λέει όλα αυτά ρε φίλε, πολλά λεφτά δεν είναι. Του λέω δεν είναι. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν όμως, εντάξει. Έτσι όσο ο Άρης είναι υποχρεωμένος να τα κάνει. Δεν γίνεται να μην τα κάνει. Δεν είναι υποχρεωμένος να τα κάνει. Δεν είναι υποχρεωμένος να αλλάξει η θέση στα δημοσιογραφικά. Δεν είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τις τουαλέτες. Για την Ευρώπη αυτά δεν απαιτούν. Οι τουαλέτες τι. Όχι, άσε τουαλέτες. Οι τουαλέτες είναι για τον κόσμο περισσότερο. Τα δημοσιογραφικά όμως. Με είπες ότι όχι. Δεν είναι ούτε αυτά. Μπορεί να μεγαλώσει στο σημείο που βρίσκονται. Ο Άρης θα τα αλλάξει εξ ολοκλήρου. Τέλος εποχής για τα δημοσιογραφικά στην ΕΠΤΑ. Επιτέλους. Του χρόνου πάμε πάνω. Τόσα τα χρόνια. Τα δημοσιογραφικά τόσα φίλε, χρόνια τα έχει φτιάξει. Ο Παναγιώτης δεν πειράζει, νομίζω ότι έχει κάνει. Ο Παναγιώτης ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας τότε. Ο επισκόρδα είχαν γίνει. Δηλαδή είχαν γίνει το 4. 15 χρόνια, βέβαια. Πάνω, ρε φίλε, φωνάζουμε τόσα χρόνια. Ήταν μια επιλογή, της διοίκησης Κόρδο να το βάλει τους δημοσιογράφους μέσα στον κόσμο. Πολύ έτσι. Μετά, όταν ήρθε ένας πολύ καλός συνάδελφος. Καλό παιδί ήταν. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί ήταν. Έβαλε και τα plexiglass. Πολύ καλό. Αυτός και ήταν... έβαλε το βασικότερο, έβαλε την πορτούλα κάτω. Βασικό. Μπαίνεις, βγαίνεις και το πιο βασικό από όλα, security. Και βάλε και security, ναι. Μεγάλο παλικάρι. Ναι. Μεγάλο παλικάρι. Αυτός που λένε, και τον βρίζανε κάποιοι αυτό, ναι. Γιατί τους πήρε, λέει, τις θέσεις, είχαν 10 χρόνια διαρκείας αυτοί, κάτω από τα δημοσιογραφικά. Και ήρθε αυτή η αλήτησα, η UEFA, ρε φίλε, και είπε, όχι, έγινε, λέει, ναι. Κόσμο εδώ πέρα. Ναι. Και έφταιγα εγώ. Το καλό παιδί. Το παλικάρι, όχι εσύ. Το ένα παλικάρι που ήταν. Το παλικάρι το έφταιγε. Αυτό που κατηγορήσαν ότι έφαγε λεφτά από την ομάδα. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα εμένα. Τι. Ποτέ. Τι. Ποτέ αυτό για μένα. Είπανε ότι έκανα τέτοιο. Τι. Αγωγή. Αγωγή. Μάλιστα. Ευτυχώς, ναι, αλλά λέγανε ότι πήρε και λεφτά. Ότι πληρωνόμουν, ρε φίλε. Καλά, δεν θα τα κάνει μια δουλειά, δεν πληρώνω. Όχι, για λεφτά ποτέ δεν είπα για μένα. Λέγανε ότι αυτό δεν έχει φάει λεφτά, αλλά είχε παχυλόμιστο και τα λοιπά. Τουλάχιστον αφήσαμε κάτι, ένα έργο. Και δύο ωραίες μεγάλες τηλεορασάρες που σου είχα εκεί για να βλέπεις τα replay. Και μετά. Τώρα όμως θα έχει monitor, φίλε. Να τα πούμε, αρχίσουμε από αυτό. Ξεχωριστά θα πάμε και σε αυτό. Καταρχήν, μπράβο στους συναδέλφους που πρότειναν, γιατί αυτό ήταν μια πρόταση που έγινε από τους συναδέλφους, να φύγουν από εκεί τα δημοσιογραφικά. Ναι. Βέβαια, το είχα διαπιστώσει και εγώ ότι καλός ή κακός στην Ελλάδα. Και στον Άρη, για να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες στοιχίζουν, θα πρέπει να υπάρχει από πάνω ή κίνητρο ή μπαμπούλας. Τώρα θέλετε να το βάλετε κίνητρο την UEFA, θέλετε να το βάλετε μπαμπούλα. Κίνητρο. Ευτυχώς που υπάρχει όμως η UEFA, γιατί αλλιώς δεν θα γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Και... θα γινόντουσαν, αλλά δεν θα γινόντουσαν με τους ίδιους. Δεν θα αλλάζανε τα δημοσιογραφικά, ας πούμε, ρε φίλε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μπορεί να αλλάζανε του χρόνου, του παραχρόνου βασικά. Όλο το γήπεδο πιάτα από την 9. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Οι εργασίες που θα γίνουν στο Κλεάνδης Βικελίδης. Ναι. Πρώτη-πρώτη. Mm. Το γραφείο τύπου σίγουρα, δηλαδή υποσυνείδητα την έβαλε πρώτη αυτή την αλλαγή. Μεταφορά. Ποιος θα τις κάνει τις εργασίες, να πούμε. Βαγγέλης Παζαρτζίδης. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν. Κοίταξε.
λέμε για το Βαγγέλη και λέμε για το Πατσατζίδης Group, γιατί πάρα πολύ απλά ο άνθρωπος έχει αναλάβει πέντε πράγματα. Και τα έχει φέρει πέρας. Με επιτυχία. Και με επιτυχία κιόλας. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχουν παράπονα. Το ρίσιο ειδικά. Καλά, φίλε. Ρίσιο. Αποδυτήρια Βικελίδης. Αποδυτήρια Βικελίδης. Το Νάος και το Βάμος. Όχι αυτά. Σουίτες πάνω. Σουίτες πάνω. Σουίτες πάνω. Οι τουαλέτες πάνω. Μπράβο. Τι να πεις από αυτό το κομμάτι. 7,5. Λοιπόν, τι να πεις από αυτό το κομμάτι. Μεταφορά δημοσιογραφικών θεωρίων στη θύρα 9. Ωραία. Θα δημιουργηθούν 100 θέσεις εργασίας με monitor σε κάθε μία ίντερνετ κουλουπού. Επιτέλους, ρε φίλε, θα βλέπουμε το replay. Έτσι. Εγώ δεν θα έχω. Σωστό γι' αυτό. Όχι, θα μπορώ να έχω και για τα παιδιά. Ή θα πιάνω 5 θέσεις από τις 100. Ανακαίνει συνέδουσα τύπου, επίσης σημαντικό για μας αυτό. Στην αίθουσα τύπου είναι ακόμα τα καθίσματα που εσύ δεν είχες κάνει. Εγώ τα είχα βάλει. Ό,τι υπάρχει στην αίθουσα τύπου αυτή τη στιγμή. Έφαγε λεφτά. 8 χρόνια έκανε να περάσει κάγκελο σπίτι. Ναι. Λοιπόν, τοποθέτηση νέων. Τοποθέτηση νέων πάγκων εργασίας και αύξηση χωρητικότητας στην αίθουσα τύπου. Τοποθέτηση επιπλέον 19 τουρνικέ. Πληρώνει ο Καρυπίδης. Όλες οι θέσεις του γηπέδου θα έχουν πλέον τουρνικέ. Ριζική ανακατασκευή όλων των βεσέ. Παρατήρηση και ο Γιώργος Ογκάτος που έβαλε το συγκεκριμένο θέμα στην ενημέρωση που μας έρχεται ήταν V και όχι W σε όλες τις θέσεις του γηπέδου. Τοποθέτηση τοποθέτηση νέου ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις θύρες, εισόδους, διαδρόμους και στις τουαλέτες. Συνολική βελτίωση του κεντρικού ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου. Προβολής δηλαδή καινούργια. Όχι, ναι. Τι. Δεν είναι προβολής αυτό. Πάνω στη... αυτό εννοεί. Στο σκεπαστρό. Στο σκεπαστρό. Όχι στους πυλώνες. Θα μπουν και στους πυλώνες αυτά που είναι καμιά τριανταριά καμένη. Πρέπει να μπουν καινούργια. Λοιπόν, τοποθέτηση καινούργιας μεγαφωνικής εγκατάστασης για να μιλάει ο Σταμάτης ο Πάπας. Βέβαια. Επιτέλους. Έτσι, εδώ παίζουμε πάλι εμείς. Ναι. Δημιουργία παιδικής κερκίδας σημαντικό ωραίο. Για μένα, στη θύρα 2. Ωραίο, σημαντική... επιτέλους. Είναι από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες. Και πάει στη 2. Ναι. Μπράβο, να φαίνεται γεμάτη με παιδάκια. Γενική ανακαίνιση των γραφείων της ΠΑΕ που θα παραμείνουν στο γήπεδο, σωστή διευκρίνηση. Παρεμβάσει και συμπρόσφυση της όδου στα γραφεία. Κάτω δηλαδή. Ναι. Βάλει και ένα security. Στα VIP. Παρεμβάσει στην πρόσωψη των αποδυτηρίων επί της Παπαναστασίου, είσοδος αποδυτηρίων. Ωραία. Να φτιαχτεί εκεί, λίγο εκεί. Εκεί μπροστά. Έχουν φτιαχτεί. Και κάτι καλύτερο. Ναι. Δεν θα πεις όχι. Εργασίες. Είναι δύο πόρτες εκεί. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Ναι. Δύο πόρτες είναι. Άνοιξε μια και μπήκα. Εκείνη η μεγάλη που είναι, εκεί που είναι τον κρυζαρισμένο. Ναι. Και η άλλη που είναι το Βασιλέσχη. Από εκεί βγαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Και δίπλα βγαίνουν οι γηπεδούχοι. Κάποτε είχαμε και μια μεικτή ζώνη εκεί κάτω. Δεν υπάρχει νομίζω. Υπάρχει μια μεικτή ζώνη εκεί κάτω. Πού είναι η μεικτή ζώνη τώρα. Πού δεν πας. Γιατί πάει κανένα. Τι? Δεν πάει κανένα. Μα δεν υπάρχει νομική ζώνη. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει κανονικά. Κανονικά υπάρχει. Αυτή που ήταν παλιά. Απλά επειδή πάει η ΕΡΤ ή η ΝΟΒΑ, γι' αυτό δεν γίνονται δηλώσεις. Εκεί στα σκαλάκια που ανέβαινε πάνω. Δεν γίνονται δηλώσεις εκεί πλάκα. Του χρόνου πρέπει να γίνουν. Να το δούμε αυτό λίγο. Κι όμως εκεί τώρα, ξέρεις τι ντράβαλο θα έχουν οι συνάδελφοι. Γιατί? Να μπουν με το καλό στο Europa League. Το πρόβλημα, είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα τότε που ήμουν εγώ. Δεν υπήρχαν χώροι στο γήπεδο. Για τη μεικτή. Για τη μεικτή ζώνη. Και είχα κάνει τις μισές μεικτές ζώνες κάτω από το αποδυτηρία εκεί που μπαίνανε όλα τα κανάλια κτλ. Και τις άλλες πάνω από τις σκάλες. Ναι. Αλλά είχαμε και έναν ειδικό χώρο που τώρα νομίζω έχει γίνει φίλε τέτοιο. Ταϊκβοντό. Όχι. Kickboxing. Πρέπει να βρεθεί νομίζω και σε αυτό το κομμάτι μια λύση. Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Δημιουργία εργασίες βελτίωσης στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Ωραία. Βασικό και αυτό. Δημιουργία χώρων πρώτων βοηθειών σε όλες τις κερκίδες. Ωραίο. Άμα σε κανένα πέναλτι χαμένο, έχουμε κανένα θέμα. Δημιουργία 300 θέσεων VIP στην κεντρική θύρα 7 με δερμάτινα καθίσματα. Λογικά εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά. Ναι. Για να αξιοποιηθεί και ο χώρος. Ανακαίνιση σουητών και αναβάθμιση παροχών. Νέα ανακαίνιση σουητών. Άρα, πρόσεξε λίγο. Άρα, ο VIP. Που τώρα είναι πάνω και τρώει τη θέση από αυτόν που είναι σουίτα και μαλώνει και λένε θα πάει κάτω. Σουίτα... Όλα τα δερμάτινα πάνω θα πάνε κάτω. Λες εσύ. Όχι όλα. Κάποια θα αυτά. Κρατηθούν αυτά. Δηλαδή ο άλλος έχει σουίτα 8 θέσεις. Έχει δικαίωμα να έχει και 8 θέσεις μπροστά τη σουίτα του. Ναι. Άμα θέλει να κάθεται έξω. Καταλαβαίνεις. Αυτές που υπάρχουν όμως και εισιτήρια που βγαίνουν για εκεί πάνω. Για VIP. Ναι. Αυτά προφανώς θα πάνε εκεί. Θα τώρα. Πάνε κάτω. Ανακαίνιση, είπαμε, σουητών και αναβάθμιση παροχών. Δημιουργία 12 νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων. Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο. Ωραία πραγματάκια, πραγματάκια που. Εγώ, αν ήμουν. Τι έχω πει στου ανθρώπου. Τι άλλο έκανα. Θα έκανα ένα βασικό πράγμα. Τι. Θα το κλείνα. Ποιο, το γήπεδο. Περίφραξη.
καλή ιδέα. Το έχουμε συζητήσει πάλι αυτό το ζήτημα. Και, ήταν... και αν τις επόμενες μέρες φιλοξενήσουμε τον κύριο Πατσάτζη, και δική του σκέψη. Θα του το προτείνω και ο Νέιρ. Το έχει και ο ίδιος στο μυαλό του αυτό την περίφραξη. Ό,τι και να κάνει σε αυτό το γήπεδο. Εκεί που βρίσκεται. Για να το διαφυλάξεις, βγάλε ένα καγγελάκι. Έχει πέσει το τραπέζι. Και... αλλά είναι δύσκολο. Τι είναι δύσκολο. Εντάξει, και πάλι. Ιδιόκτητο γήπεδο είναι αυτό. Ναι, δεν σου λέω ότι από πλευρά. Έχεις κολόνες. Από κολόνα σε κολόνα. Για να φτιαχτεί. Κλείστο. Και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία και τα μαγαζιά. Δεν... εφόσον το κλείσεις. Δεν... υπάρχει είσοδο στο security. Γεια σας, παρακαλώ, πάτε στο καφέ. Ναι. Πολύ ωραία. Τσακ. Τώρα είναι μπάτε σκύλια αλέστε το γήπεδο. Όχι μόνο αυτό. Θα μου πεις, υπάρχουν κάτι φίλοι μας που δεν το επιτρέπουν να είναι μπάτε σκυλιά, λες. Okay. 24 ως 24 ώρα. Αλλά είναι και η εικόνα του γηπέδου εξωτερικά. Αλλά... πολύ αυτό σου... να, εκεί, μα αυτό σου λέω. Εκεί ήταν το θέμα. Μα τώρα ρε φίλε, το βάφεις στο γήπεδο και μπορεί να πάω εγώ και να γράψω Χρύσαθος 3. Θα βαφτεί. Τι? Θα βαφτεί. Πρέπει. Κανονικά πρέπει. Δεν το αναφέρει που θέλει να το πέρα συγκεκριμένα βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι κάτι... αυτά νομίζω είναι κάποια αυτονόητα πραγματάκια. Ναι. Πρέπει να τα κάτσει. Το γήπεδο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση με προηγούμενα χρόνια. Καλά. Γιατί, ακριβώς γιατί υπάρχουν, όπως σου είπα, κάποιοι φίλοι μας, οι οποίοι τα προσέχουν αυτά, ναι, και δεν επιτρέπουν διάφορους είτε ξένους προς την ομάδα, είτε φίλους προς την ομάδα που θεωρούν ότι μπορούν να γράψουν τη μαγιά τους, ας πούμε, στον τοίχο του γηπέδου. Λες και θα το δούμε το Χρύσανθος 3 και θα πούμε. Α, έχουμε ηχητικά παρεμβάσεις. Ναι. Ωραία. Αθόλου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κλείσει το γήπεδο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ μαζί σου. Ωραία. Θα το δούμε, τέλος πάντων. Είναι αρκετά μια αυτά. Περίφραξη. Βάλετε και μια περίφραξη. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν. Βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Σιγά σιγά θα γίνουν. Κοίταξε, προχθές που μιλούσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη στην έκθεση, Sport Expo, και το ρώτησα για τον Βικελίδης, είπε ότι περιμένω από τον Άρη να μου πούν τι θέλουν και τι χρειάζεται. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης. Αφού έκανε την πάσα. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος. Ας την αξιοποιήσει, πάει. Κοίταξε, νομίζω ότι μιλάνε κιόλας. Δεν είναι. Εκπροσωπούν τον Άρη. Οπότε δεν είναι και δύσκολο. Και η βελτίωση του γηπέδου. Δεν λέω ότι υπάρχει σαν σενάριο, αλλά. Παρεπτόντως, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, το Βασιλιάδη το έχουμε το ηχητικό. Που βγήκε σε εμάς. Έχει ανέβει εδώ και μέρες. Σε μένα. Ναι. Okay. Αν δεν το είδα. Γιατί αν με δεδομένο το οι συνθήκες ο Βικελίδης θα βελτιωθούν, γιατί όχι κάποια στιγμή να μην έρθει σε αυτό το γήπεδο και η εθνική ομάδα. Σε ένα γήπεδο. Καλά, σπέξω άλλο στον κύριο Παλέ. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εντάξει, γιατί όχι. Είναι άλλωστε το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το εντάξει. Και βλέπουμε την ΕΠΟ να στέλνει την εθνική σε κάτι γήπεδα που χάνεται. Με στίβο γύρω-γύρω, με 30-40 χιλιάδες χωρητικότητα το οποίο δεν γεμίζει ποτέ. Γιατί με τη φέρνει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σε ένα αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο όπως είναι το Βικελίδης. Και όχι σε γήπεδα που έχουν στίβους γύρω-γύρω. Στίβους. Εντάξει. Food for thought που λένε και οι ξένοι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Arson Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Αλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε τις γραμμές. Διαβάσαμε νωρίτερα την λίστα με τις εργασίες που θα γίνουν στο Κλεάνθης Βικελίδης εν ώψη της νέας σεζόν. Υπάρχει ήδη προεργασία και νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη θα εκμεταλλευτούν λίγο και αυτό το διάστημα των επόμενων ημερών που δεν υπάρχει εντός έδρας μάτς στο Βικελίδης. Υπάρχει βέβαια το μάτς με την Ξάνθη σε λιγότερο... όχι σε λιγότερο ψέματα. Μετά το Πάσχα, ναι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το διάστημα λοιπόν που δεν υπάρχει εντός έδρας μάτς, εντός έδρας υποχρέωση για την ομάδα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο και το Πάσχα που ακολουθεί μετά είναι μέρες που δίνουν στους ανθρώπους που έχουν επιφορτιστεί με το όλο έργο να ξεκινήσουν, έτσι να κάνουν λίγο την αρχή. Και φυσικά οι εργασίες θα μπουν σε πλήρη εφαρμογή, να το πω έτσι, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Υπάρχει χρόνος άλλωστε μέχρι το πρώτο εντός έδρας μας του Άρη για την νέα σεζόν. Είναι πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν, αλλά υπάρχει και ο χρόνος
προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για να είναι έτοιμο το γήπεδο εν ώψη της νέας σεζόν. Εργασίες που αφορούν λειτουργικά ζητήματα στο γήπεδο. Εργασίες που έχουν να κάνουν και με την διευκόλυνση του κόσμου σε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα οι τουαλέτες που είναι ένα θέμα το οποίο έχουν θίξει αρκετοί. Με συγχωρείτε. Την φετινή σεζόν. Και θα γίνουν εργασίες και εκεί. Απλά η ουσία σε όλα αυτά τα πράγματα είναι η εξής. Ό,τι γίνει στο Βικελίδης εν ώψη της νέας σεζόν θα πρέπει να το σεβαστούμε. Θα πέσουν λεφτά από τον Καρυπίδη για να φτιάξει η εικόνα του γηπέδου και να γίνουν πολύ καλύτερες συνθήκες για όσους πηγαίνουμε στο γήπεδο. Είτε δουλεύουμε, είτε πάμε να δούμε το παιχνίδι. Να σεβαστούμε τον χώρο. Θα γίνουν για παράδειγμα νέες τουαλέτες. Ούτε με μαρκαδόρους θα πάμε μέσα, ούτε θα πάμε και θα κλωτσάμε τους τοίχους, ούτε θα πάμε και θα τραβάμε τα καζανάκια. Θα μπαίνουμε σε οποιοδήποτε χώρο του Βικελίδης, λες και μπαίνουμε στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας σεβόμαστε. Στο σπίτι μας δεν πάμε να γράφουμε στους τοίχους με μαρκαδόρο. Ούτε πάμε και κλωτσάμε τους τοίχους. Ούτε τραβάμε και χαλάμε τα καζανάκια και τους νηπτήρες. Θέτω ένα παράδειγμα τώρα με τις τουαλέτες, ας πούμε, που παραπονιούνται δικαιολογημένα πολύ για την κατάστασή τους. Okay. Από το χρόνο αυτά τα παράπονα θα σταματήσουν να υπάρχουν. Και οτιδήποτε άλλο γίνει μέσα στο γήπεδο εν ώψη της νέας σεζόν. Σεβασμό στο χώρο. Είναι πολύ βασικό. Πριν δύο εβδομάδες λέγαμε εδώ πέρα με τον Χρύσανδο για τον Βλάκα που πήγε και έσπασε μια τουαλέτα μέσα στο καφέ. Θα μορφύνει το σπίτι του Άρη, το δεύτερο σπίτι ολονών μας, ας το κρατήσουμε όπως πρέπει. Και ας το σεβαστούμε και να σεβαστούμε και το χώρο και να σεβαστούμε και τα λεφτά τα οποία θα επενδυθούν για να γίνουν αυτά τα έργα. Είναι το αυτονόητο, απλά πρέπει να το λέμε το αυτονόητο, γιατί υπάρχουν και ορισμοί που δεν καταλαβαίνουν και χαζοί σε αυτό το κομμάτι. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό το χαρακτηρισμό στον αέρα, αλλά είναι κάποιοι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κομμάτι των έργων. Είναι και αυτό ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τρέξει ο Άρης για την επόμενη σεζόν. Και θα τρέξει σε φουλ ρυθμούς με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Απλά τώρα ευνοεί και την εταιρεία του κύριου Μπαζαρτζή. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εντός έδρας μάτς. Μεσολαβεί και η διακοπή του Πάσχα από την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Παζαρτζίδης, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία αυτές τις ημέρες, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή θα είναι στο γήπεδο. Έχοντας επιστρέψει το ταξίδι του που έχει πραγματοποιήσει στη Γερμανία, θα ψιλοξεκινήσω κάποια πραγματάκια τώρα αυτό το διάστημα. Και δεν ξεκίνησα κάποια. Ναι. Εντάξει. Και θα μπουν σε φουλ ρυθμούς εργασίες με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και με το πέρας του αγώνα κόντρα στην Ξάνθη στις 6 Μαΐου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. 5 Μαΐου, Κυριακή, αυτό το μάτσο. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεκινήσει κουβέντα για τις εργασίες για την επόμενη μέρα του. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μαζικά τώρα. Απλά με την Ξάνθη θα γίνουν τα τελείως απαραίτητα. Δηλαδή, μπορείς ήδη να ξεκινήσεις τη διαδικασία μεταφοράς των δημοσιογραφικών, παραδείγματος χάρη. Και εμείς που θα κάτσουμε. Θα μπουν καινούργιοι πάγκοι, okay. Μην φίλε. Σε αυτούς θα κάτσεις. Αυτά τα ίδια θα είναι. Άρα θα φας θέση, θα κάνεις εργασίες στην 9 και θα. Θα κλείσει τη μισή 9, ναι. Θα κλείσει τη μισή 9. Εντάξει, οκ. Okay, θα κάνεις αυτό. Κάποια πραγματάκια είπαμε θα έχουν ψηλοξεκινήσει τώρα, θα προχωρήσουν τώρα που υπάρχει και διακοπή. Καταρχήν θα κατασκευαστούν όλα αυτά. Και full μετά θα πάμε με την ολοκλήρωση της σεζόν. Θα κατασκευαστούν όλα αυτά. Ναι, εντάξει, τώρα. Και θα τοποθετηθούν τότε. Ωραία. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα. Γυρίζει ο στην Ελλάδα ο κ. Παζαρτζίδης την Πέμπτη. Έχει 1,5 μήνα, ρε φίλε, μέχρι το πρώτο επίσημο μάτσο. 1,5. 2,5. Ναι, περίπου. 2,5. Όχι. Ναι, 2,5. Καλά. 2,5 μήνες έχεις. Από τις αρχές του Μάη που θα τελειώσει με την Ξάνθη μέχρι και τα τέλη Ιούλη. Και κάτσε, μπορεί να είναι και αρχές Αυγούστου το πρώτο σου μάτς. Αν παίζεις πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη εκτός έδρας. Και αυτό παίζει ρόλο. Ζήμπουρου Άρης. Σου έχεις πει να είναι ευχάριστα να μείνεις Χρυσανδέ. Ζήμπουρου. Βέβαια, με γελάνε και τα μουστάκια σου για εκείνο το ταξίδι.
Λοιπόν, εντωμεταξύ. Όντως, 2,5 μήνες έχουμε. Τι βιάζει το άλλο, να γίνει λέει το μάστο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο. Γιατί. Καφτατζόγλιο μπορεί να είναι άλλη από το καλοκαίρι. Όχι, μπορεί, θα είναι. Θα είναι. Ή λένε βασικά μπορεί να πάνε και πιο μετά, να μπουν λίγο πιο μετά, λένε. Δεν μπουν κατευθείαν τότε. Εντωμεταξύ, μιλάμε για έργα, μιλάμε για. Έχει ανοίξει η κουβέντα για την επόμενη μέρα όσον αφορά το αγωνιστικό, αλλά έχουμε και δύο μάτς, παιδιά, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε και κυρίως μην ξεχνιούνται και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Γιατί το ότι ουσιαστικά έχει πετύχει το στόχο σου, αν δεν γίνει κανένα θαύμα των θαυμάτων τώρα στο κύπελο ή στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Και έχεις και ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Εντάξει, μετά υπάρχει το Πάσχα και ένα ακόμα μάτσο στο γήπεδό σου στο φινάλε της σεζόν, στα οποία πρέπει να προσθήσεις σοβαρός. Και σίγουρα καλύτερος από τα τελευταία δύο μάτς που έχεις παίξει με τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο. Είναι και αυτό ένα ζήτημα για τον Άρη να αντιδράσει στο μάτς με τον Πανετολικό. Αυτό ίσως είναι και το πρώτο του κίνητρο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μαζί με τη σοβαρότητα που πρέπει να δείξει, δεν σημαίνει ότι εντάξει, κρυθήκαν όλα, χαλαρώσαμε. Υπάρχει ήδη μια χαλαρότητα από πλευρά παιχτών. Υποσυνείδητα, δεν είναι το κάνουν σκόπιμα. Αλλά επειδή υπάρχουν και δύο δύσκολα παιχνίδια, τώρα στο φινάλε τη σεζόν, ψηλά διάφορα βαθμολογικά, οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε κι άλλο. Γιατί το ιδανικό για τον Άρη ήταν να κλείσει με 2-2. Και την Κυριακή πέσει σε μια έδρα, στην οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ. Κάπως φορές έχει παίξει, ρε φίλε. 4-5. Και τη μία έφαγες και 5 κιόλας. Τα 5 εκείνα που έφαγες. Ξέρεις γιατί τα έφαγες τα 5. Γιατί. Πες μας γιατί. Γιατί. Έφαγες 5, οκ. Τι. Ναι, τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα. Τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα, ρε φίλε. Τι έγινε εκείνη τη μέρα πριν το μάτς, τι έγινε. Θυμάμαι τι έγινε την επόμενη. Είχε φύγει από τη ζωή ο. Ναι. Όχι. Τις προηγούμενες μέρες, εκείνο είχε γίνει, εκείνες τις μέρες. Είχε γίνει εκείνες μέρες. Ο Στέφανος Γιώργης είχε φύγει τη ζωή. Γιατί ο Γιαννιώτας σήκωσε τη φανέλα, ναι, φανέλα με το όνομά του. Ναι, ναι. Τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα. Γιατί όλα έχουν μια λογική εξήγηση. Πήγες δηλαδή και ίσως σε κακή μέρα και έφαγες 5. Πήγες και ίσως σε διακοπές και έφαγες 5. Πήγες και ίσως αδιάφορος και έφαγες 5. Τι είχε γίνει. Είχε βγει περίφημη απόφαση. Ναι, βέβαια. Μία ώρα πριν το μάτς, είχε βγει απόφαση. Η ομάδα ήταν στο Πούλμαν και πήγαινε να παίξει παιχνίδι για να βγει Ευρώπη. Και μία ώρα πριν το μάτς, στις 2, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αναιρεί την απόφαση της πρωτοβάθμιας που είχε δικαιώσει τον Άρη, τιμωρεί τον Άρη με αφαίρεση βαθμών και χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά με τον Αστέρα Τρίπολης για το περίφημο θέμα με την κουρομπίλια. Και την επόμενη μέρα τι είχε γίνει. Δεν ξέρω τι έγινε την επόμενη μέρα. Εκείνη τη μέρα με νοιάζει τι είχε. Θυμάσαι. Όχι. Τι είχε γίνει την επόμενη μέρα. Τι είχε κλείσει την επόμενη μέρα. Μου άρεσε φέμε και στην επόμενη μέρα έκλεισε. Το έκλεισε και αυτό δηλαδή. Απορώ πως είμαστε ανοιχτοί στο Λίμπερο και στο Λαμπαουτάρις με σένα. Λοιπόν, μία ώρα πριν το μάτς, φίλε. Μία ώρα πριν το μάτς. Καθόλου το είχαμε ενημερωθεί όταν πηγαίναμε κι εμείς. Εντάξει. Οπότε είχε μία λογική. Και το τελευταίο μάτς που έχεις παίξει υπήρχε λήξη 0-0. Με χρόνια που έπεσες. Μάλιστα. Άρα δύο φορές έπαιξες. Έχεις και άλλο. Πότε, το 1970. Συνολικά σου λέω, εγώ δεν έχεις κερδίσει ποτέ μες στα Γρήνια. Ναι. Πήγαινε να κερδίσεις. Πάω, κερδίσω τώρα. Ακόμα ένα κίνητρο. Αμά πια. Γιατί να μην κερδίσεις. Να κερδίσω. Πρέπει να είσαι σοβαρός. Θα είμαι. Εντάξει. Παντελίδης είναι ο πρόσωπος που πρέπει να διαχειριστεί αυτόν τον κίνδυνο της χαλαρότητας που μπορεί να προκύψει τώρα. Της ακόμα μεγαλύτερης χαλαρότητας βασικά που μπορεί να προκύψει τώρα. Τι χαλαρότητα να υπάρχει μετά από την ήττα. Θέλουν να γυρίσουμε από τα Άρης, ναι, στα, ναι, Πινελίκια. Πάντως σήμερα το κλίμα στο Ρήσιο, εντάξει, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, είναι η αλήθεια. Σκυμμένα κεφάλια. Εντάξει, υπάρχει απογοήτευση για την ήττα από τον Ατρόμητο. Γιατί συνδυάζεται και με την ήττα που έκανε η ομάδα στο ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Την προπροηγούμενη εβδομάδα. Είχε και αρκετά να πει ο Παντελίδης ποδοσφαιριστές, όχι από πλευράς ομιλίας, αλλά από πλευράς παρατηρήσεων σχετικά με το μάτς κοντά στον Ατρόμητο. Γιατί έγινε μια ανάλυση του συγκεκριμένου αγώνα και ήταν αρκετές οι παρατηρήσεις στον προπονητή του Άρη. Θέλω την καινούργια φανέλα της Λίβερπουλ. Ωραία. Μαύρη με χρυσό. Για πάμε να κάνουμε τη New Balance. Όχι, της Λίβερπουλ θέλω. Δεν είπα να κάνει ο Άρης τέτοια. Α. Θέλω τέτοια, την εκτός έδρας. Μαύρη, ναι. Πας. Τι κερδίζω. Τι κερδίζεις, την ευνοία μου. Την έχω, πάμε παρακάτω. Μια μεγαλύτερη.
Καλύτερη. Α, ωραία. Το ΆΚΑ λέει πενέ στην ΕΠΟ για τον τελικό του κυπέλου. Γιατί πρέπει να πει όχι. Όχι, δεν θα μιλήσει. Τι θα όχι, θα γίνει. 15.000 λένε στον καθένα. Πόσα? 15-16. Μάλιστα. Φοβούνται παραπάνω. Δεν μπορούν και να έχουν παραπάνω, ρε φίλε. Και παραπάνω να πάρουν δεν μπορούν να τα αποκριθούν και όλα αυτά έχουν αποδείξει έτσι καλύτερα. Ναι. Εμείς μιλάμε δεδομένα πάντα. Και για να επιστρέψω στο Τουάρι, είχε ένα κάνει αρκετές παρατηρήσεις. Κυρίως στα μπακ, είναι η αλήθεια. Εκεί επικεντρώθηκαν οι παρατηρήσεις του coach του Άρη στη σημερινή προπόνηση. Ποια μπακ? Τα παίξανε μπακ. Τα αμυντικά μπακ. Είχαμε μπακ στο παιχνίδι αυτό. Εντάξει, μην το πας και στο ραλού, οκ. Okay. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Είχες δύο μπακ τα οποία ήταν σε κακή μέρα. Και ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος. Εντάξει. Δεν σε κακή μέρα. Όταν είσαι σε κακή μέρα, δεν σηκώνεις το ποδάρι σου. Και επίσης είσαι λάθος θέση και γλιστράς. Και εσύ ρε Παπαδόπουλε, γλιστράς. Που έλεγε ο Μάκης. Για άλλο Παπαδόπουλο όμως. Και ποιον? Νίκο Παπαδόπουλο. Συνονόματο και συνεπίθετο. Αυτόν. Στον τελικό ρε φίλε, το ξέρεις αυτό. Αν... Ναι, για το Νατάκα δεν ήξερα. Δεν ήξερες αυτή την Ατάκα? Όχι. Πόσο μικρός είσαι? Το 90 με ρίχνει. Εντάξει, ρίχνει. 12 χρόνια με περνάει. Δηλαδή. Όχι. 12. Πόσο είσαι, 40, 13. 13 χρόνια. Ο αδελφός μου με περνάει 12. Θα μπορούσε να είσαι ο μεγάλος μου αδελφός. Δεν ξέρεις την επική Ατάκα. Του γνωστού Μάκη. Του γνωστού Μάκη Πικρόπολου. Ναι. Εκπομπή νομίζω στο Λίμπερο είναι ή στο Μετρόπολης. Ναι. Ή στο Λίμπερο ή στο Μετρόπολης. Ναι. Σούπερ 3. Ναι. Και τι είχε πει? Την επόμενη μέρα από τον τελικό. Ναι. Αφού πέφτουν τα πινελί και τις αρκούδες, okay, γιατί yeah, είχαν κόντρα με το Φυρό τότε. Λένε, ξεφωνίζουν, πινελί και αυτό. Ναι. Και σε κάποια φάση πετάγεται ο Μάκης, ενώ έχουν βρήσει το Φυρό τους παίχτες το ένα το άλλο και δεν σεβαστήκατε και δεν κάνατε και δεν ράνατε και δεν... Και λέει, και εσύ ρε Παπαδόπουλε, πάμε τελικό μετά από τόσα χρόνια μέσα στην Τουμπά. Και εσύ ρε Παπαδόπουλε, γλιστράς. Δηλαδή, γλίστρισε. Ποδόσφαιρο είναι. Εύστοχο και είναι. Για σένα είναι αυτό. Θα γίνουν και αυτά. Παπαδόπουλος. Δεν γλίστρα και Παπαδόπουλος. Ναι, Χρήστα, δεν κλείσαμε με τον Καρυπίδη. Έρχομαι τη Δευτέρα. Πάω στο Ηράκλειο και έρχομαι τη Δευτέρα να αναλάβω. Υπάε όφη, ανακοινώνει. Έγινε. Τηρώ το λόγο μου. Λοιπόν. Και μετά απορρεί κιόλας γιατί. Ναι. Γιατί δεν με συμπαθούν. Ναι, γιατί άραγε. Επειδή ήθελε να επιστρέψει στον Ηράκλειο τώρα, το συζήτησε, έκανε κτλ. Δεν βλέπει. No money, no honey. Ο Μύρο δεν είναι χαζός. Άκουσε τι είπε ο Μύρο. Τι είπε, μίλησε πάλι. Στον Άρη μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσω. Στον Ηρακλή ποτέ. Ναι, φίλε. Πού θα παίξει αλλού καλύτερα, Παύλο. Παύλε μου. Και αυτό τον βλέπω τον Παύλο και στη ζουίδα του Κάριπ. Μαζί με τον Ηρέμο. Και πιλαδάκι ήταν εκείνη τη μέρα. Με το δύο κούγια μόνο αυτό, γιατί έχουμε θέματα. Λοιπόν. Ο αθώος Αντώνης Ρέμος. Λόγω παραγραφή στο δίκημα του. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Καλό είναι αυτά που θα γίνουν στο γήπεδο. Και καλό είναι γενικότερα οτιδήποτε σχετικό συμβαίνει και ανεβάζει επίπεδο την ομάδα. Αποφεύγει να μιλήσει για τα μπακ ο Καρυπίδης, λέω. Ο Χρυσάφος. Τι να μιλήσει, εδώ σου είπα δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Παίζαμε με 9. Τι άλλο να αποδελτεί, θα του βρίσω. Ή μήπως δεν ξέρουμε ότι είναι τα παιδιά αυτά συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Εντάξει, τι θες να του απαξιώσω. Εγώ διαφωνώ με αυτού που του απαξιώνουν πλήρω. Με δυνατότητε, ναι, okay. Όχι, διαφωνώ με αυτού γιατί προχθές με ένα πολύ φίλο μου επάνω εκεί στη Σουήτα. Διαφωνούσαμε για τον Τζανακάκη και μου λέει μια σέτρα δεν έχει βγάλει τη χρονιά. Λέω κάνεις λάθος. Τον Τζανακάκη να τον κρίνεις όταν δεν είναι καλή η εμφάνισή του και να τον ξεφωνήσεις. Ο Τζανακάκης όμως στο πρώτο μάτς που κέρδισες έβγαλε 2 ασίστ. Στο δεύτερο μάτς που κέρδισες με τη Λάρισα έβγαλε άλλη μία. Αλήθεια. Άρα μη λες ποτέ. Υπάρχουν παιχνίδια που έχει κάνει μια χαρά παιχνίδια. Υπάρχουν και παιχνίδια που δεν ήταν καλός. Και σίγουρα το ξέρει και ο Μανώλης, το ξέρει και ο Βαλεριάνος ο Γιώργος. Πώς το λένε το Τζανακάκη? Μανώλη το λένε. Μάνο είχα στο μυαλό. Εντάξει. Το ξέρουν ότι προφανώς δεν είναι η καλύτερη μπακ στην κατηγορία. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και βλέπουμε ότι ο Άρης έχει μια αδυναμία εκεί. Είναι μυστικό δηλαδή ότι ο Άρης πήγε να πάρει το Σούντγκρεν ή είναι μυστικό ότι έφερε τον Κορχούτ? Τον Κόρχουτ. Γιατί τους έφερε και γιατί πήγε να τον πάρει? Γιατί εντοπίστηκε η αδυναμία. Από εκεί και έπειτα όμως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν γίνεται να αλλάξεις 28 παίχτες. Ήδη όσοι αλλάξαμε φέτος,
τα σκαμπανεβάσματα που υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Αυτό έχει κάνει 24 μεταγραφές. Μα είναι μια τελείως διαφορετική νέα ομάδα. Και συγκρίνουμε τον Ατρόμητο που παίζουν 3 χρόνια μαζί. 18 συν 6. 6 ήταν ή 5 το. Κάτσε. Ροζ. Κόρχουτ. Φετφατζίδη, Σαββίδη. Λάρσον και. Λάρσον και. Τόνσο. Πού να το θυμάσαι. 6. Για να το θυμάσαι πρέπει να παίζει. Σωστό. Σωστό. Ναι, τέλο. Οι 6, του 4 έχουμε δει. Τον έναν τον ψιλοείδαμε, τον έναν δεν τον είδαμε καθόλου. Δεν τον δούμε κιόλας. Το έγραφε ένας προχθές. Το Σαββίδι λέγεται δεν τον βάζεις. Τι να το βάλεις, ρε φίλε, το Σαββίδι. Κι άμα βάζεις το Σαββίδι θα λέγεται καλά, έβαλε το Σαββίδι. Εδώ, να παίξει 6 μήνες, αν παίξει κανένα οικογενειακό διπλό. Εντάξει. Να βγάλω δηλαδή το σιόπι να βάλω το Σαββίδι. Δεν γίνεται. Ναι, απ' την άλλη σου λέει ο άλλος γιατί τον πήρες, ρε φίλε. Και τον πήρες για backup, για κανένα τραυματισμό, για καμιά κάρτα, για το απρόπτο. Του δώσεις μια ευκαιρία, δεν κόστησε και πολύ. Μια ευκαιρία του δίνει στην Ελλάδα. Μια μεταγραφή, νομίζω, μια που φτάνει τώρα σιγά-σιγά στο τέλος, ότι δεν είχε και πολύ ουσία να γίνει σαν κίνηση. Εντάξει, έγινε για να προπονείται μέχρι το καλοκαίρι. Και δεν το λέμε, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με το παιδί, ας πούμε. Okay. Προσωπικό, ρε, φίλε. Δεν παίζει. Και ορισμένες φορές λίγο, ας πούμε, παραξένευε και η παρουσία του στην αποστολή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες ότι δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, ξέρει ότι τις προπονείς ακόμα ψάχνει τα πατήματά του. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν παραξένευε γιατί όταν τον πήρε, έλειπε ή ο Μπάς ή ο Ματίγια. Ο Μπάς κυρίως. Άρα ήθελε αμυντικό χαφ. Είχε αμυντικό. Εντάξει, πήρε τον Άπ, πήρε τον Τζόγκλι, πήρε και αυτόν. Αυτό σου λέω. Θα μα πει και ποιο θα παίρνει στην αποστολή τώρα, φίλε. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Εντάξει. Μου έχει δώσει εδώ και 6 χρόνια ένα μικρόφωνο, αλλά τη γνώμη μου. Άμα δε. Τεράστια λάθη. Τεράστια λάθη. Τεράστια λάθη. Κατάλαβε. Άμα δε. Πάμε σε break μετά από αυτό. Πάμε σε διάλειμμα να του κόψω έστω για λίγο το μικρόφωνο, παιδιά. Έτσι. Έτσι. Πάμε στο break τώρα. Πάμε στο break τώρα. Επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Libero 107,4 All About Harrison Air. Παρά θα πάμε για ακόμα μία ώρα περίπου. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-888 για να τα πούμε και παρέα, γιατί σας βλέπω ότι σας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον το κομμάτι των εργασιών που θα γίνουν στο κλειάν της Βικελίδης, όπως σας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και η όλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά για την επόμενη μέρα. Το τι γίνεται, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιες είναι οι σκέψεις των ανθρώπων της ομάδας. Μια επόμενη μέρα που νομίζω ότι μετά και το μάτς με τον Ατρόμητο αρχίζει να δρομολογείται πολύ πιο ζεστά. Υπάρχει ήδη μια προεργασία, υπάρχει το ψάξιμο. Υπάρχουν αποφάσεις, οι τελικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για το ρόστερ και αρκετές από αυτές πάνω κάτω υπάρχουν από τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι έχουν, πιστεύω, κατασταλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τους παίχτες που δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν. Ο Άρης πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές του από εδώ και στο εξής. Το εξαγωνιστικό, δρομολογείται, θα πάρει το δρόμο του και ήδη φαίνεται αυτό και με την πλήρη λίστα των εργασιών που έχουν ξεκινήσει και θα προχωρήσουν κυρίως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αλλά υπάρχει και το ρόστερ. Εντάξει, τώρα, το να μπούμε σε διαδικασία οματολογίας δεν είναι πολύ σωστό από τη στιγμή που η ομάδα έχει ακόμα 2 παιχνίδια μπροστά της. Και να βάλουμε στο κάδρο ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται ενώ θα κληθούν να αγωνιστούν κατά πάσα πιθανότητα στα τελευταία 2 μάτς. Ασχέτως που δεν κρίνεται κάτι. Ο Άρης, είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να παρουσιάσει σοβαρό σε αυτά τα 2 παιχνίδια που έχει μπροστά του. Και το μάτς με τον Πανετολικό, τι έγινε, ρε. Χαμηλό στο χαλί. Καλά έκανες. Και το μάτς με τον Πανετολικό είναι δύσκολο. Πάνω κάτω, όσοι παρακολουθούμε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα, πηγαίνει το μυαλό μας και κυρίως το δικό σας στο ποιοι υπολογίζονται και ποιοι δεν έχουν πολλές ελπίδες για να παραμείνουν στο ρόστερ τη νέα σεζόν. Πάνω κάτω, για πολλούς έχουν πάρθει νομίζω αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Δεν αποκλείται να υπάρξει σε κάποιες περιπτώσεις μια ανατροπή σε συνέχεια, ανάλογα και με το τι μπορεί να βρει ο Άρης στην αγορά. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Και ενδεχομένως και παίχτες που να θεωρούνται δεδομένοι για την επόμενη σεζόν να ενημερωθούν ότι δεν υπολογίζονται. Θα φανεί. Και κυρίως θα φανεί μετά από το μάτς με την Ξάνθη, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη και θα μπουν και οι άνθρωποι της ομάδας σε μια διαδικασία να ενημερώνουν οι ποδοσφαιριστές ότι δεν υπολογίζονται
και να προχωρήσει και υλοποιήσει του μεταγραφικού σχεδιασμού. Οι θέσεις που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση είναι δεδομένες. Μεταγραφικοί στόχοι υπάρχουν. Ξέρει ο Άρης τι θέλει. Ξέρει που πρέπει να κάνει την υπέρβαση και σε ποιες θέσεις. Γιατί του χρόνου, με την Ευρώπη να μπαίνει και αυτή στο κάδρο, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 5-6 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής. Και για μένα, αυτοί οι 5-6 ποδοσφαιριστές θα πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον μία χρονιά στην καριέρα τους πορεία πρωταθλητισμού μια ομάδα. Και αυτό εντάσσεται στο κομμάτι της νοοτροπίας που λέμε πολλές περιπτώσεις. Ότι ο Άρης πρέπει να αποκτήσει μια διαφορετική νοοτροπία του χρόνου. Και χρειάζεται τέτοιους ποδοσφαιριστές που θα κουβαλήσουν την ομάδα, που θα κάνουν τη διαφορά σε μάτς που δεν θα τραβάει το σύνολο και θα βγουν αυτοί μπροστά. Μάτς όπως αυτό με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή. Μάτς όπως με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Μάτς όπως με τον Μπαζιάννα στους Ζωσιμάδες. Τέτοια παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι, εδώ καιρό γίνεται προεργασία. Έχουν εντοπιστεί στόχοι, εξετάζονται περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, κάποιες προκρίνονται. Περιμένει ο Άρης απλά να τελειώσει η σεζόν και θα προχωρήσει. Για να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Είναι ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το κομμάτι των δανεικών. Είναι μια κρεμότητα που πρέπει να διευθετηθεί. Των δανεικών που έχει στην ομάδα σου φέτος. Δύο είναι αυτοί. Πώς είναι. Ο Ματέο και ο Ρούζ. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Κάποιος που τον έχουμε ξεχάσει είναι η αλήθεια και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωσή του. Ναι. Είναι ο Άλεξ Μενέντε. Ο οποίος αγωνίζει στην Κόρδοβα. Θα επιστρέψει, είναι γιατί ο δανεισμός θα ολοκληρώνεται. Ναι. Λογικά δεν υπολογίζεται για την νέα σεζόν. Τον ξαναστείλουμε. Κάπου θα βρούμε να το στείλουμε δανεικό πάλι γιατί έχει και συμβόλαιο κιόλας. Στην Κόρδοβα. Την επόμενη σεζόν. Εκτός αν του πούμε, Άλεξ, αγόρι μου, δεν σε υπολογίζουμε για τον χρόνο. Το Γενάρη θα έχει δικαίωμα να υπογράψει όπου θες. Έλα να τα βρούμε τώρα. Είναι και αυτό ένα σενάριο το οποίο μπορεί να παίζει στο τραπέζι. Δεν είναι ότι έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο, άλλο ένα έχει. Ο Μενέντεθ. Που επί παντελίδι αποχώρησε δανεικός, άρα δεν υπολογίζεται κιόλας. Ο Άρης θα πάει σε άλλη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνάς του. Τον έχει, ρε φίλε. Κόρχουτ. Δεύτερη. Ε. Δεύτερη. Ε. Τι ε. Γιατί η ομάδα ψάχνει για αριστερό άκρο. Άρα τι φεύγει ο Βαλεριάνος. Δεν ξέρω. Οριστικό. Όχι, είπα εγώ τι φεύγει ο Βαλεριάνος. Είπα ότι ο Άρης ψάχνει. Άμα ψάχνει αριστερό μπακ, έχει τον Κόρχουτ. Τσεκάρει περιπτώσεις αριστερό μπακ. Μπορεί να φύγει ο Κόρχουτ και να μείνει ο Βαλεριάνος. Θα φύγει αυτός που έχει συμβόλαιο και θα μείνει αυτός που δεν έχει. Σενάρια κάνω. Εγώ σου ρίχνω σενάρια στο τραπέζι. Εντάξει. Σενάρια. Κατάλαβες. Εγώ κάνω σενάρια. Αυτό. Που θα μείνουν σενάρια. Όπως ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Θα μείνει. Είπα. Μπορεί να μείνει. Σενάρια που θα μείνουν σενάρια, σου είπα. Ναι. Αυτά που έκανες. Να φύγει ο Κόρχουτ, λες. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λέω. Δεν είπες μόνο να φύγει ο Κόρχουτ, είπες να φύγει ο Κόρχουτ και να μείνει ο Βαλεριάνος. Ναι, δεν το λέω ότι ισχύει. Πετάω ένα σενάριο. Εγώ λέω το πιθανότερο είναι το ανάποδο. Έχει φυσικά είναι το ανάποδο. Το δεν είμαι αυτός που αποφασίζει και μην ξεχνάμε ότι ο Βαλεριάνος ήταν να φύγει και το Γενάρη. Και έμεινε. Και εκεί που ήταν να φύγει το Γενάρη, ναι. Κέρδισε την παραμονή του από το Γενάρη και έπειτα. Και την κέρδισε μέσα στο γήπεδο με την εικόνα του σε κάποια μάτσα. Έτσι. Okay. Τώρα από εκεί και πέρα ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει. 100%. Αν θα κάνει θετική. Με τον αθλητικό διευθυντή ή αρνητική εισήγηση. Και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα κάνει εισήγηση ο προπονητής. Που εικάζω ότι η εισήγηση αυτή θα μεταφερθεί από τον αθλητικό διευθυντή μετά στον πρόεδρο, ιδιοκτήτη. Και θα κάνουν και ένα meeting. Ένα, δύο, τρία, πέντε, 15 meeting. Αυτό. Για να πάρουν και τις οριστικές τους αποφάσεις. Καταρχήν όλα δείχνουν ότι ο Διαμαντόπουλος παραμένει, ότι δεν υπάρχει ζήτημα αποχώρησης. Δεν προκύπτει πουθενά για την ώρα. Νομίζω ότι θα είχε προκύψει γιατί έγινε κουβέντα για το θέμα του. Δεν νομίζω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι να αποχωρήσει, να πηγαίνει στην Ισπανία, γιατί εκεί να πούμε βέβαια ότι δεν μίλησε μόνο για τον Ματέο. Είχε και άλλα ζητήματα. Είχε και άλλα ραντεβού και στην Ισπανία και αλλού ο Ντίνος Διαμαντόπουλος. Που έχουν να κάνουν με μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. Επομένως, ένας άνθρωπος που έχει στο μυαλό του ότι σε δύο εβδομάδες φεύγει. Δεν πάει στην Ισπανία. Προφανώς δεν πάει στην Ισπανία. Έτσι. Προφανώς όμως και αυτός θέλει και πέντε πραγματάκια να δει σε ζητήματα οργάνωσης, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της ομάδας. Νομίζω ότι αυτά θα δεσμευτεί ο πρόεδρος, ότι θα υλοποιηθούν
και επομένως θα μπορέσουν να συνεχίσουν μαζί, γιατί μέχρι στιγμής με τα όποια λάθη έχουν γίνει, γιατί προφανώς και έχουν γίνει και λάθη, όπως του Μαύρα, ας πούμε. Ήταν μια λάθος επιλογή, η οποία όμως διορθώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Άρη. Δηλαδή, και ένας παίκτης καλός ήρθε, αλλά και έφυγε χωρίς να χρεωθεί η ομάδα. Και έβαλες λεφτά στο ταμείο σου, το Μαύρο. Εντάξει, λεφτά δεν έβαλες, γιατί θεωρητικά σου λέει ο άλλος τον πλήρωσες τα 100 τόσα στην αρχή. Πρόσεξε όμως κάτι, Διαμαντόπουλος κατάφερε και πούλησε το Μαύρο, φίλε. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η ικανότητα. Όπως επίσης, το άλλο θετικό, ότι σε μια εβδομάδα μέσα βρήκε και έδωσε τον Μενέντεθ που έλεγες πριν. Δανεικό, στην Κόρδοβα, βέβαια. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δεν φεύγανε. Ο μόνος τρόπος για να φύγουν ήταν να κάνουν προσφυγή και να πάρουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια. Διόρθωσε ένα λάθος το οποίο. Μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι από τις κινήσεις του, από αυτά που περιμέναμε περισσότερα πράγματα, ένα παίκτη ήταν ο Μπάς, ας πούμε. Δεν του βγήκε. Τέλος πάντων, ίσως δεν πρέπει να μπούμε ακόμα στην διαδικασία της κουβέντας. Λίγο πολύ όλοι μας βέβαια αντιλαμβανόμαστε. Αλλά νομίζω πιο άνετα όλοι μας θα μπορέσουμε να εκφραστούμε μετά το παιχνίδι και με την Ξάνθη. Μέχρι τότε, τα παιδιά που φοράνε τη φανέλα του Άρη πρέπει να στηριχθούν. Είναι άδικο. Και είναι και ψιλοάδικο. Νομίζω ότι στη συνέχεια όλοι έχουμε το δικαίωμα της άποψης και της κριτικής. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλει να ανανεώσει τον Γκαρσία. Και εγώ δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει εμένα. Λέω τον Γκαρσία γιατί το θέλουμε όλοι, έτσι, για να μην παρεξέλθει. Δεν είναι η ώρα για να πάρουμε θέση. Όχι. Να πάρω τη θέση και να κάνω την κριτική μου, να κάνω και την. Και τον απολογισμό μου όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό, όχι τώρα. Όχι τώρα. Τώρα κρίνω ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα πω ότι προχθές ο Βαλεάρης ήταν καλός, ή ο Τζανακάκης ήταν καλός, ή ο Ματίγε ήταν καλός, ή ότι ο Λάρσον ήταν καλός στο μάτς προχθές. Δεν ήταν καλή. Αλλά δεν θα πούμε τώρα αν πρέπει να μείνει ή όχι. Έτσι. Και το πρέπει πάλι δεν είναι το δικό μας ρήμα. Είναι η γνώμη δικιά μας που είναι που εκφράζουμε είτε γραπτό είτε μέσα στο ραδιοφόνο. Έτσι. Γιατί προσέξτε και οι ποδοσφαιριστές και τα ραδιόφωνα ακούνε και μπορούν να ακούσουν εμένα, το Χρήσαθο, το Χ, το Ψ. Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι διοικούντες. Ναι, μπορεί να ακούσουν όσο και αν λένε ότι δεν τα ακούνε. Ποιοι. Όλη μέρα. Κάποιοι. Καλύτερο είναι να τα ακούνε και όχι να τους τα μεταφέρουν. Έτσι ακριβώς. Έλα, περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε. Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου λίγο. Όχι. Ναι. Λοιπόν. Όχι, και τον ακροατή μπορεί να ακούσει ο ποδοσφαιριστής και τα γκουρπάκια στο Facebook να μπει να διαβάσει και να επηρεαστεί. Έτσι. Πριν το μάτς με τον Πανετολικό ή πριν το μάτς με την Ξάνθη. Γι' αυτό λοιπόν το τίμιο από πλευράς δική μας και δική σας είναι να περιμένουμε να περάσει το μάτς με την Ξάνθη. Γι' αυτό τώρα πάμε στον πρώτο φίλο. Είπες για το αύριο για την ωραία εκδήλωση που θα γίνει στο Ναός. Να πάνε τα παιδάκια τους όλοι. 9,5 ώρα. Ποιοι ποδοσφαιριστές ήταν εκεί. Άμα θέλετε λοιπόν και αγαπάτε το Ματέο, υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Ματέο, Μαρτίνε, Τόνσο και Ματίγια. Ματέο, Μαρτίνεθ, Τόνσο και Ματίγια σίγουρα. Που και μπορεί να είναι κι άλλοι. Τρεις Αργεντίνοι, ένας Ισπανός. Πάρτε τα παιδάκια, πάτε να φάτε κανένα σουβλάκι και εκεί, στο Ναός. Και... Πηγαίνετε, ρωτήστε και τον Τόνσο τι γίνεται. Ναι, άντε, για να μην μας έχετε πρίξει. Γιατί, ναι. Πηγαίνετε εσείς και ρωτήστε τον, γιατί δεν παίζεις. Έτσι, πάμε τώρα στον κόσμο. Καλησπέρα στον πρώτο, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Καταρχήν, επειδή δεν πήρα χθες. Ναι. Πήρα σήμερα. Όλοι κλασικά. Ναι. Πήρα ναι, σήμερα. Είπα λίγο να αποφύγω την πόρα και να πάρω σήμερα. Ναι. Συμφωνώ με τον Νίκο στο χθεσινό του σχόλιο ότι έπρεπε να το πας το μάτς αλλιώς, όπως πήγες με την ΑΕΚ, να δώσεις λίγο χώρο. Και δεν συμφωνώ ότι ο άλλος δεν θα τον έπαιρνε το χώρο, θα τον έπαιρνε το χώρο. Και το να δώσεις χώρο, επειδή κάποιοι το παρεξήγησαν, δεν σημαίνει να παίξεις αμυντικά. Και στην ΑΕΚ χώρο έδωσες. Παρόλο που έκανες 9 τελικές που έλεγε ο Χρύσανθος, χώρο έδωσες. Δηλαδή τους άφηνες να κατεβάζουν την μπάλα και το πρώτο γκολ, άμα θυμάστε καλά, κατέβαζε την μπάλα ο Οικονόμου, έκλεψε την μπάλα ο Λάρσον, την έδωσε στο Λάρσον και μπήκε τον γκολ. Έτσι. Το να δώσω χώρο δεν σημαίνει ότι θα κλείσεις το πίσω, δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε πέντε αμυντικούς. Είναι κομμάτι της τακτικής. Ναι, εντάξει, τώρα μετά Χριστοπροφήτες είμαστε όλοι. Και να μπει ο Σαβίδης επειδή το τερέν ήταν βαρύ, να μπει ο Μπάς επειδή το τερέν ήταν βαρύ. Εντάξει, και άμα έμπαιναν αυτοί θα λέγαμε γιατί δεν έβαλε στο Ματίγια. Δεν είναι ο Μπάσα για αυτό το τερέν. Εντάξει, τέλος πάντων. Ο Μπάσα έκανε εκείνη τη βλακεία με τον Πανιόνιο. Εντάξει, να μην το σταυρώσουμε, αλλά... Πάνω που ανέβαινε, τα θαλάσσια. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Τέλος πάντων, ο Άρης φέτος, παιδιά, ήταν για να βγει πέμπτος. Βγήκε πέμπτος και άμα κάπου προσπαθούμε κάτι να χρεώσουμε είναι μόνο ο αποκλεισμός από το κύπελο.
Διαφορετικά, ας κοιτάξουμε λίγο να είμαστε ρεαλιστές, γιατί άλλο είναι ο ρεαλισμός, που πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει σε αυτό το σύλλογο, και άλλο είναι αυτό που ακούω και που βλέπω δεξιά και αριστερά, το DNA. Γιατί κάποιοι αναφέρονται το DNA του Άρη δεν είναι για να χάνει τον Ατρόμητο. Το DNA του Άρη δεν είναι για να βγαίνει πέμπτος, είναι για να διεκδικεί πρωτάθλημα και κύπελο. Το ρεαλισμό όμως πρέπει να βάλουμε. Δεν σκέφτονται όμως το DNA του Άρη, το DNA δεν ήταν ούτε για β' γάμα εθνική. Άκουσαμε λίγο. Το DNA είναι η νοοτροπία. Ναι. Ναι, η νοοτροπία του συλλόγου είναι να διεκδικεί τίτλους. Ο ρεαλισμός όμως και η πραγματικότητα, γιατί πρέπει, όσο σκληρό κι αν είναι αυτό, ο ρεαλισμός λοιπόν και η πραγματικότητα λέει ότι ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα. Και το τελευταίο του πρωτάθλημα είναι το 1946. Άρα δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι όταν βγαίνω τέταρτος ή πέμπτος είναι αποτυχία με τα budget που έχω. Γιατί αν έχω 50 εκατομμύρια budget, τότε ναι, είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία. Όταν λοιπόν εγώ έχω 5 και οι άλλοι έχουν 50, 60 και 70 και ο Ατρόμητος που έχει επίσης 5 είναι 5 χρόνια η ίδια ομάδα. Και είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι καλό να ακούγεται. Σε και όλα πρόσεξε τα επίπεδα. Λίγο. Και από τα 5 που έχει, τα 2 τα πληρώνει άλλος. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε ναι. να γίνουμε και εμείς τέτοια, άμα θέλουμε. Μπορούμε. Θέλουμε. Να γίνουμε τέτοιοι. Ναι, όχι, να παίρνω δανεικό τον Ουάρδα και τον τέτοιο και να λένε και τι έγινε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό, δεν πειράζει να πάρουμε ένα δανεικό. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, να μην είμαστε σε άρματα, να μην έχουμε παρεδώσει με καμία ομάδα, να είμαστε ελεύθεροι και ταυτόχρονα να είμαστε πρωταθλητές, κυπελούχοι, να έχουμε επενδυτή, ο οποίος δεν τον έχουμε. Δεν γίνεται όμως όλα αυτά. Στην Ελλάδα, για να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να κάνεις αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Να μπεις στα παπούτσια που ήταν Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο έτσι το παίρνεις. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Απλά ο κόσμος δεν πρέπει να κρίνει μόνο με βάση το θέλω που έχει. Γιατί αυτό είναι το κακό που κάνουμε. Εντάξει. Όλοι θέλουμε. Και εγώ που βγαίνω τώρα και λέω αυτά τα πράγματα, προφανώς και εγώ θέλω πόσα πράγματα. Καλά το είπες. Αλλά η παραφωνία ήταν το κύπελο. Δεν δικαιολογείται το αυτό κύπελο. Που έγινε. Ναι, αυτό ήταν αποτυχία. Και δεν δικαιολογείται. Αποτέλει, ήταν αποτυχία. Ούτε αγωνιστικά δεν δικαιολογείται. Δηλαδή είπαμε, OK, σκαμπανέβασμα. Ναι. Δεν θα κερδίσω τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό. OK, σκαμπανέβασμα γιατί δεν μπορώ ακόμα. Είμαι στο ναι. Δεν γίνεται όμως να μπορεί να πάρει ο πάλι από τον Εργοτέλη. Ναι, να σε πω όμως και το άλλο, ρε Χρύσανθε. Ποδόσφαιρο είναι. Γι' αυτό κερδίσεις και εσύ την Ατλέτικο. Σωστά. Γι' αυτό κερδίσεις και εσύ την Ατλέτικο. Δηλαδή, γιατί δεν το βλέπουμε έτσι, βλέπουμε μόνο από τη μεριά μας. Γιατί όταν κερδίζουμε, μας αρέσει μόνο. Δηλαδή, όταν κέρδισες την Ατλέτικο, ήταν η μαγική βραδιά της Ατλέτικο. Για την Ατλέτικο, τι είναι ο Άρης. Ό,τι είναι για σένα, είναι όχι ο Εργοτέλης, πιο κάτω. Όχι ο Εργοτέλης, πιο κάτω. Ναι. Κατάλαβες, είναι ποδόσφαιρο δηλαδή. Άμα δεν ήταν ποδόσφαιρο, εντάξει. Προφανώς και θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Βέβαια, προφανώς και θα εσύ κέρδισες την Ατλέτικο έχοντας 5 τελικές και είχε 30 τελικές. Ναι, ναι. Έτσι. Ενώ έχασες από τον Εργοτέλη. Και δεν μπορείς να κάνεις φάση. Με απίστευτο τρόπο. Δηλαδή είναι και πήγαινες να πάρεις ισοπαλία. Ναι, απλά ρε παιδί μου το θέμα είναι ότι από όλους τους κερδίζεις και, από όλους χάνεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα τις κάνεις και τις ήττες σου. Και σε μια χρονιά που είπατε κι εσείς, 18 συν 6 μεταγραφές, που για μένα είναι πετυχημένες οι περισσότερες, δεν μπορείς να έχεις τα αποτελέσματα που θέλει ο κόσμος από την πρώτη χρονιά. Και να μάθουμε λίγο, να στηρίζουμε και έναν προπονητή και κάποιους παίχτες, δηλαδή το ότι είναι Έλληνες. Εντάξει, μην βγαίνουμε δηλαδή και κράζουμε. Γιατί τα παιδιά σας ορισμένοι τα πηγαίνετε να παίξουν μπάλα και νομίζετε ότι είναι ο Ρονάλντο. Ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, και οι Έλληνες καλοί είναι να υπάρχουν. Και ο Παντελίδης μια χαρά προπονητής είναι για τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Αν ο Άρης είχε να διαχειριστεί 50 εκατομμύρια budget και είχε να διαχειριστεί άλλα πράγματα, τότε θα σου έλεγα και εγώ όχι. Φέρε μου τον Γκουαρδιόλα. Για τα δεδομένα όμως που έχει τώρα ο Άρης είναι μια χαρά. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Μεθεπόμενος. Καμαδία, τον έκλεισε, ρε φίλε. Μεθεπόμενος. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Εντάξει, προχθές δεν ήταν καλή εικόνα. Μου άρεσε η ατάκα του Χρύσανθου χθες. Λίγοι την κατάλαβαν πολύ, την άκουσαν και εσύ, Παπαδόπουλε, Λεστράς. Ναι, όντως. Δεν αναφερόταν.
αναφέρονταν στον Νίκο, αλλά όχι στον Νίκο που έχει δίπλα του. Έτσι. Υπάρχει μια παράμετρος για το λέμε, που λέμε ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, που μας κόλλησε λίγο και το χειμώνα, που είναι ποιοι έχουν συμβόλαιο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, κάνουμε κουβέντα για τον Μπάσα, για τον Γιουνές, εγώ. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Θα αρχίσουμε πάλι να τους λέμε βρείτε ομάδα, όχι δεν βρίσκω, όχι κάτσε, καλώς είσαι, τελικά παίξε δεκάδα. Θέλω να πω... Το καλοκαίρι είναι λίγο πιο εύκολο αυτό. Είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, σαφώς είναι πιο εύκολο. Αλλά είναι και αυτό μια παράμετρος. Όπως είναι μια παράμετρος ο Μαρτίνεθ, ας πούμε. Εγώ δεν τον θεωρώ έναν κακό παίκτη. Αλλά είναι πολύ σχετικό με πόσα λεφτά θα μείνει. Και πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια κουβέντα με το συγκεκριμένο, ας πούμε. Εντάξει, όλα τα ζυγίζεις. Παράδειγμα. Ναι, άρα το φύγε, αλλά δεν είναι στον αέρα. Πάντα υπάρχει και οικονομική, είναι και η παράμετρος του οικονομικού στη μέση. Δεν είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα, ας πούμε. Όσο για τον Γκόρχουτ, εντάξει, συμφωνώ με τον Χρήστο, δεν έχω πω κάτι παραπάνω. Τώρα για το Μάσφρο χθες και το... Νομίζω χθες και οι δύο είχατε δίκιο. Τι λέγατε... Φαινόταν να τη λέτε κάτι διαφορετικό, αλλά αφενός μια ομάδα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό χαρακτήρα και καλά κάνει ο Παντελίδης και της τον δίνει αυτόν και είναι διαπραγμάτευτο, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν μπήκε για να κάνει 3-0 και τέτοια που ήταν φρικτό λάθος και όλη αυτή η κουβέντα ήταν τόσο χαζή πραγματικά. Αλλά λίγο είχαμε τις γραμμές μας, λίγο μια απόσταση. Δεν έλειπε ένα αίσθηκτο αυτοσυντήρησης. Πιστεύω δε ότι η ομάδα νιώθεται έχει φτάσει σε ένα στόχο, οπότε όταν σου συμβαίνει αυτό, ίσως και υποσυνείδητα, δεν κάνεις αυτά που πρέπει. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι η Ευρώπη βγαίνει μόνο ο τέταρτος, νομίζω ότι και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ατρόμητο θα ήταν διαφορετικό μάτς. Με τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Νομίζω και χθες. Mm-hmm. Γιατί όσο και αν λέμε ότι ήταν ένα ντέρμπι για την τέταρτη θέση κλπ, ήξερες ότι έχεις μαξιλαράκι. Και στην τελική ανάλυση, νομίζω ότι ο Ατρόμητος δικαιούται να βγει τέταρτος. Μπορεί να τον μισώ φοβερά. Στα δύο παιχνίδια μεταξύ μας ήταν πολύ καλύτερος. Αλλά ήταν καλύτερος. Και ενδεχομένως δεν σου ταιριάζει και σαν ομάδα. Συν το ότι δουλεύει πολλά χρόνια και είναι όλοι οι ίδιοι. Συν, εντάξει. Δηλαδή, αυτοί βγάλαν το παιχνίδι τους πιο αυτόματα από εμάς. Δεν είναι μόνο θέμα τι οδηγίες πήραν ή αν έχουν γάτα προπονητή. Επίσης, κλαίω με τον ακροατή χθες τον πρώτο που είπε τον Κάναντι Κάναρντι. Κάναρντι. Μου άρεσε πολύ ο Κάναρντι. Εντάξει, δεν χρειάζεται καμιά φοβερή απογοήτευση, ούτε καμιά φοβερή μουρμούρα. Είναι φοβερό βέβαια να περιμένεις να μπεις 50 λεπτά σε σκεπαστική αρκίδα στην οποία μέσα βρέχει. Δηλαδή από τα έργα που... Πού, αυτό που ήταν, στην 9. Ναι. Τα εκεί θα μπουν τα δημοσιογραφικά, γι' αυτό μας πάνε εκεί. Ναι. Για να βρεχόμαστε. Κάτι πρέπει να κάνει και με τη στεγανοποίηση. Από πάνω δεν ξαναβάλει κανένα σελοφάν. Εντάξει, είναι αμαρτία, ας πούμε. Που μακάρι να γίνουν όλα αυτά και μακάρι να πάρουμε και ένα παίκτη λιγότερο και δυο και τρεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό που είχε πει ο Παντελίδης, να φέρνεις ένα παίκτη του 6, πρέπει οι υποδομές σου και οι προδιαγραφές σου να τον κάνουν να παίζει 7, όχι 5. Άρα και σε συνάρτηση με αυτό που λέγαμε για το DNA και όλα αυτά, πρέπει να έχουμε απαιτήσεις ως προς αυτό το, δηλαδή να ξέρουμε πού κοιτάμε, ποιος είναι ο ορίζοντάς μας, όχι να πετύσω αύριο το πρωτάθλημα, αλλά να πετύσω να ανεβάσω τα στάνταρ. Δυστυχώς ότι... αυτό δεν το βλέπουμε και φάνηκε, ξέρεις πότε. Φάνηκε στο μάτς με τη Λαμία. Στο μάτς με τη Λαμία έσβησε και το τι έγινε στο Ρήσιο, ναι, τι έγινε στο Βικελίδης, και τι παίκτες αποκτήθηκαν εκείνες τις μέρες. Γιατί εκείνες τις μέρες πήρες τον Τόνσο, τον Λάρσον. Πλά... Όχι, τον Λάρσον δεν τον είχες πάρει ακόμα. Δεν τον είχες πάρει ακόμα. Τέλος πάντων, ήσουν στη διαδικασία αυτή. Ήταν σε μετέχνιο, εντάξει, γι' αυτό. Σβήστηκε και ό,τι καλό έγινε το καλοκαίρι. Και μπήκαμε στην αερολαγνία και γινόταν ο χαμός. Άρχισαν οι μπούλοι, το ένα, το άλλο. Όμως, ναι, πιστεύω ότι με τον καιρό και ακόμα και σε εμάς θα χτιστεί αυτό. Δηλαδή όταν έρθει στραβή ώρα που θα πρέπει να βρίσουμε τον Παντελίδη ξανά και μοιραία κάποια στιγμή θα έρθει, νομίζω θα είναι πιο εκτονωμένο το πράγμα. Δηλαδή... Για τον Καρυπίδη πάντως νομίζω ήταν και μια ηθική ικανοποίηση προχθές που όταν πέρασε μέσα από το γήπεδο με την ομπρέλα και τα λοιπά, το χειροκρότησαν. Άνοιξαν οι ουρανοί, ρε γαμότο. Και έτρεχε για να γι' αυτό είπα ηθική. Γιατί ο κόσμος. Η οικονομική δεν είχε. Και η ηθική ακόμα μεγαλύτερη θα ήταν να έχει ο κόσμος. Εντάξει, γιατί δεν το αξίζει, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, άντε να δούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Α, έχουμε ώρα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την ώρα και μετά πάμε στους ακροατές. Όχι, μην τα λες, μην τα λες αυτά. Με ανοιχτά μικρόφωνα να ακούγονται και οι ψήφιροι. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Ακούσαμε την ώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα και Χρήστανθε. Καλώς τον. Εγώ, φίλε μου, χθες τα είπα. Βέβαια, εγώ τον άκουσα τον Χρήστανθο τις 5 η ώρα. Δεν κοιμήθηκα σήμερα. Α, μπράβο. Λοιπόν, ναι, Παλικάρμου, είπαμε. Λοιπόν. Τους μαλώνεις και... Τις Δευτέρες θα μάθεις. Τους μαλώνεις και δεν πέντε. Και χάνουν τον ύπνο τους. Καταρχήν φωνάζω, μπήκα με το Αριανάρα για να ξυπνήσεις. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ πήρα τηλέφωνο να πω το εξής. Από κάποιο σχόλιο του Χρήστανθου για τους δανεικούς παίκτες που παίρνει κάθε ομάδα, όπως και ο Ατρόμητος. Κοίταξε, Χρήστανθε μου, να σου πω και την αλήθεια, και σαν Αργιανός που είμαι, εγώ είμαι κοντά 49, στα 50. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα ημινών, ήμουν όταν είδα το κύπελο στον Άρη. Με είχε πάρει ο μπαμπάς μου για γούρι στο κύπελο. Ειλικρινά, μωρό ήμουνα. Δεν έχω δει τίτλο στον Άρη. Και τα παιδιά μου δεν ξέρω αν θα δω τίτλο. Μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχω δει πάρα πολλούς και το χάρηκα. Λοιπόν, αυτό είναι μια αλήθεια που λες, αλλά το ποδόσφαιρο είναι η αδυναμία μου, είναι η τρέλα μου. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε βέβαια τη δυνατότητα να πάρουμε σε 4 τελικούς που κατεβήκαμε, δεν πήραμε τίποτα. Υπάρχει μια διαφορά για μένα, Χρήστανθε και Νίκο. Έχεις απόλυτο δίκιο στο ότι για να μπορέσω να διεκδικήσω κάθε πράγματα, για να πάρω ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχω ένα μπάτζετ πολύ δυνατό και να εισχωρήσω και σε κάποια άλλα κομμάτια, μονοπάτια. Πρώτα είναι εκείνο. Στην Ελλάδα είναι πρώτα εκείνο. Απόλυτα, απόλυτα. Η Super League θα είμαστε. Λοιπόν, απόλυτο. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Από τη στιγμή όμως που δεν θα έχω αυτή τη δυνατότητα, δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί να μην βγαίνω στην Ευρώπη και να έχω και 3-4 δανεικούς. Δεν κατάλαβα. Από μέσα σε αυτό το στυλ. Δεν το κατάλαβα. Από ποιον έχεις δανεικούς? Δεν έχει σημασία όπου θα πάω. Οπουδήποτε. Να τρώμε το να πάρω δανεικό. Υπάρχει πρόβλημα? Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα, να πάρω από έναν Ολυμπιακό, να πάρω και από τον ΠΑΟ. Γιατί η νοοτροπία σου δεν είναι μόνο το να βγεις στην Ευρώπη. Η νοοτροπία σου και η λογική σου ως ξύλογος δεν είναι η αγωνιστική επιτυχία. Είναι να μπορείς να περπατάς με το κεφάλι σου ψηλά. Είναι σημαντικότερο να περπατάμε με το κεφάλι μας ψηλά από το να κερδίζουμε παροδικά κάποια πράγματα. Γιατί αν μπει στη διαδικασία του πάρε δώσε μάκι μου, δεν θα σου ζητάνε μόνο να πάρεις. Δεν θα σου δίνουν μόνο μάκι μου. Θα σου ζητάνε και να δώσεις μάκι μου. Και θα σου λένε σήμερα ψήφισε το μάκι. Ναι, σήμερα κάτι είχαμε εκλογές νομίζω. Κάτι ψηφίσανε κάτι. Λισάνδρου. Κάτι παίχτηκε εκεί. Μπράβο. Τον πρώην νομικό που ήταν και στον Άρη μια περίοδο. Έτσι. Λοιπόν. Εκπροσωπώντας παίχτες που γιατί το είπατε, θα δεν ξέρω ότι σε αυτό δεν είσαι υπέρ, ούτε εγώ ήμουν υπέρ ποτέ. Και ειλικρινά το λέω. Αλλά αν είναι να βγαίνει Ευρώπη, γιατί το μπάτζετ και ένα επενδυτή υψηλών προδιαγραφών αυτή στον Άρη στιγμή δεν το ακούω, δεν βλέπω να κάνει. Μάκη, δεν θέλω να γίνω ΠΑΟΚ. Να παίρνω δανεικούς από τον Παναθηναϊκό για να βγω Ευρώπη. Μία φορά έγινε και το δέχτηκε γιατί ήταν για τη σωτηρία, για να μην διαλυθεί. Που στην επόμενη χρονιά αυτοί που σε σώσαν την προηγούμενη, αυτοί σε διέλυσαν. Είναι μία αλήθεια αυτό που λες. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ λέω το εξής. Λέω μία σκέψη. Γιατί να ζορίζομαι, θα βγω Ευρώπη. Τώρα βγάζω τα λισακά μου να βγω Ευρώπη. Γιατί είμαι μόνος μου, όπως είπες πολύ καλά. Κάποιοι άλλοι έχουν δανεικούς παίκτες και έρχονται εδώ πέρα και παίζουν με την ΚΑΠΑ 20. Ο Ατρόμητος προχθές με τον άλλο να κατέβηκε με την ΚΑΠΑ 20. Με 9 απουσίες, όπως είπες πολύ σωστά, και 8. Με 9. Έτσι. Και σε κάποια άλλα παιχνίδια ενδεχομένως. Αφού τραυματίστηκαν τα παιδιά. Ε? Τραυματίστηκαν τα παιδιά. Ναι, τραυματίστηκαν. Έπαθαν κάτι, πάθαν. Οκ, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Δεν μπορείς εσύ να βγάζεις το άχτι σου να κυνηγάς δύο τρεις ομάδες. Είναι οι τρεις ομάδες δυνατές. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ παράδειγμα. Και κυνηγάς δύο θέσεις και μέσα στις δύο θέσεις είναι ο Παναθηναϊκός που τον έχουν όπως τον βοηθάνε και το ξέρεις εσύ. Έχεις και την Ατρόμητο, ας πούμε. Έχεις κανένα από πίσω έρχεται κάποιος άλλος. Όλοι σε κυνηγάνε και εσύ βγάζεις υδρότα, όχι αστεία, για να πάρεις πέμπτη θέση και τέταρτη. Αυτό με στεναχωρεί εμένα. Δηλαδή εντάξει, εγώ μ' αρέσει που ο Άρης μια ζωή είναι χωρίς άρμα. Άσχετα μερικοί θέλουν να μας βάζουν σε άρματα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ο Άρης ποτέ δεν ήταν σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και ο Άρης πάντα είναι εχθρός όλων. Κανένας δεν μας πάει. Κανένας δεν μας θέλει. Γιατί δεν μπαίνουμε σε άρματα. Αλλά αυτό όμως ήταν μια πολύ μικρή άποψη δική μου. Μικρή, γιατί σε άκουσα στο σχόλιο που λες πρέπει να έχουμε. Και εγώ λέω από μέσα μου, Χρήστανθε, ωραία τα λες αγόρι μου, αλλά
Ποιος θα έρθει να δώσει τόσα λεφτά στον Άρη. Εδώ με τόσο κόσμο, δηλαδή ειλικρινά με κάνει φοβερή εντύπωση, με τόσο κόσμο που γεμίζει το γήπεδο Χαριλάου, με από τη Γάμα Εθνική που πήγαινε χιλιάδες κόσμου, με τη Β' τον τελευταίο χιλιάδες, εδώ δεν έχουμε κατεβεί κάτω από 10-12 χιλιάδες εισιτήρια, είμαστε τρίτη στα εισιτήρια, δεύτερη δεν θυμάμαι. Τρίτη. Λοιπόν, δηλαδή και δεν έρχεται ένας επενδυτής να πάρει τον Άρη, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πώς δεν ήρθε. Γωνιακό μαγαζί είμαστε. Φάτσα κάρτα, γωνία μαγαζί. Με πολύ, δηλαδή σκέψου Χρήσανθε μου, λέμε τώρα, να έρχονταν κάποιος Χρήσανθος χι όνομα και να έλεγε εγώ θα βάλω τόσα. Έχω τόσα, εγώ θα βάλω τόσα. Τι θα γινότανε. Φαντάζεσαι πόσα διαρκείας θα ήταν στο Χαριλάου. Με την ίδια λογική και δεν εμφανίζεται κάποιος τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, Νίκο μου, πολλά γίναμε τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει Γάμα Εθνική. Γιατί δεν πάει κάποιος πιο δυνατός από το Μαρινάκι να πάρει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι χρωστάει πάρα πολλά. Με το καινούργιο νομοθεσία, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, και να πέσει δεν διαγράφονται τα χρέη, οπότε γεια σας. Αφού το κρατάνε με οξυγόνο. Τον Ολυμπιακό. Δεν έπρεπε να παίζει Γάμα Εθνική αυτή τη στιγμή, συγχώρεσαι με. Για τον Παναθηναϊκό λες. Για τον Παναθηναϊκό δεν έπρεπε. Τον Παναθηναϊκό. Τον Ολυμπιακό γιατί δεν πάει κάποιος πιο δυνατός στο Μαρινάκι να πάρει τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν πάει να πάρει τον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή πιο δυνατός από τον Μαρινάκι. Δηλαδή υπάρχει πιο δυνατός από τον Μαρινάκι. Ήταν ο Κόκαλης πιο μπροστά. Ήταν και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή συγγνώμη, στον Ολυμπιακό είναι όλοι εφοπλιστές. Εγώ δεν έχω δει κανέναν άλλον. Και απατεώνες βέβαια. Okay. Ξέρεις για μένα τι πρέπει να γίνει ώστε να δούμε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Να ακούσω την άποψη σου, να την ακούσω. Να βγάλει σαν οργανισμός μια υγεία διαρκείας. Και αυτό καλό που γίνεται, ναι, δεν λέω. Η υγεία δεν αναφέρεται μόνο στο οικονομικό, δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό κομμάτι για μένα. Έχει να κάνει με το αγωνιστικό, έχει να κάνει με τον κόσμο στο γήπεδο, έχει να κάνει με την οτροπία του κόσμου. Εντάξει, να βγάλεις μια υγεία διαρκείας για κάποια χρόνια και να τραβήξεις το μάτι κάποιου. Και μην ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Ότι δες, ας πούμε, για παράδειγμα, όσο είναι στις ομάδες, και να το κλείσουμε κιόλας γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Ναι, πάλι καλύτερα. Πρόσεξε με. Ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Λαφούζος δεν παίρνουν τις ομάδες για να βγάλουν λεφτά τις ομάδες. Παίρνουν τις ομάδες για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα δικά τους. Τι λέω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Επαγγελματικά, επιχειρηματικά. Βεβαιότατα. Άρα πρέπει να βρεις εσύ κάποιον, να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα θέλει να ωφεληθεί από κάτι άλλο επιχειρηματικά στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Απόλυτο και δίκιο. Παράλληλα να έχει από πίσω τον κόσμο του Άρη. Αυτό που είπες και αυτός απέναντι, επειδή του απέναντι μας, άμα δεις πήρε τον πάκο και πέρα αγόρασε αυτό, τα πάντα. Αυτό ακριβώς. Γιατί... Συμφωνούμε απόλυτα, δεν διαφωνώ εγώ. Δεν διαφωνώ σε αυτά που είπες. Έτσι. Μαζί σου είμαι. Αλλά να σου πω όμως κάτι, είσαι πολύ μικρός ακόμα. Μην φτάσεις και στην ηλικία μας και δεν δεις τίτλο ή δεν δεις κάτι καλό. Είναι κρίμα. Μακάρι. Και μεγαλώνουν και παιδιά από δίπλα. Δηλαδή έχουμε παιδιά, είναι κρίμα. Ο Χρήστατος έχει κόρη, έχεις Χρήστατη, τι έχεις αγόρι μου. Τρεις κόρες και ένα γιο. Να σου ζήσουν αγόρι μου. Άκου λοιπόν, δεν γίναμε άρια σε σχέση, με τους δανεικούς. Εγώ τρία έχω, δύο αγόρια ένα κορίτσι, εντάξει. Να τα χαίρεσαι. Άκουσέ με λοιπόν σε σχέση με τους δανεικούς και την νοοτροπία η οποία έχει γίνει πρωτοσέλιδο κάποια στιγμή στην Άρης είσαι. Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί, λέγεις να προσκυνήσω και εγώ πασά μου ρώτησα τον ίδιο και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω και αν έρθεις κατά πάνω μου ευθύς να πολεμήσω. Κλείνω. Αυτή είναι η απάντηση. Χάρηκα, ωραίος, εντάξει. Καλό απόγευμα, φιλιά, φιλιά. Καταλάβατε ποιον ρώτησε ο Καραϊσκάκης, έτσι. Δεν γίναμε άρεσε για τους τίτλους. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Θα το ξαναπώ. Όχι. Μεθεπόμενος. Το μπουγιουρντί έχει σχέση με το μπουγιουρντί. Μπουγιουρντί με φρέσκο ψωμάκι. Τρομερό. Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί. Άντε πάλι. Έχουμε άλλο. Λέγεις να προσκυνήσω. Γκαγκάτσι να ψηφίσω. Και εγώ πασά μου ρώτησα τον ίδιο και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω. Το ωραίο συνέλη. Λισάνδρου να ψηφίσω. Το ωραίο συνέλη υπόθεση είναι η προσήλωση του Βασίλη στο Χρήσανδο και σε αυτά που λέει τον κοιτάει Βασίλης. Για να δούμε τι θα πει τώρα. Φίλε, είναι γνωμικό, Καραϊσκάκης. Έχουμε... Εθνικός ήρωας. Η ομάδα νομίζω. Τι θες, ρε. Έχουμε γραμμή. Γραμμή, γραμμή, φίλε. Γραμμή. Περιμένει ο κόσμος. Διαβάζει γραμμή. Τον Μπουγιουρντί και την Ροκαυτερή. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, βέβαια. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Ωραία. Εγώ δεν θα μιλήσω για όλα αυτά, αλλά μια που ξεκινήσατε... Το μικρό σας. Με τη λίστα. Το μικρό σας. Ο Δημήτρης. Γεια σου. Δεν ξεκινήσαμε τη λίστα, ίσως να πάμε να μην μιλήσουμε για τη λίστα. Είπαμε ότι ναι, αλλά καλύτερα να στα αφήσουμε. Γιατί? Πείτε μας. Όχι, όχι. Με τη λίστα, όχι παιχτών. Ποιον? Των έργων που θα γίνουν. Α, ναι, ναι, ναι. Για αυτή τη λίστα, ό,τι θέλετε. Ναι, γι' αυτό.
Έχετε κάποια πρόταση? Προτείνω με βέβαια με μια προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρξει και χρηματικό, να φύγει το ηλεκτρονικό πίνακα από εκεί που είναι και να μπει ακριβώς πίσω πάλι στη τρία, εντελώς πίσω. Πώς πίσω πού? Πίσω, να πιεστεί στο τέρμα πάνω, ψηλά. Ποιο τέρμα? Ποιο τέρμα? Πώς, ο ηλεκτρονικός πίνακας πού είναι σήμερα? Στη γωνία ανάμεσα στο μοναδικό, και στο μοναδικό. Ωραία. Σημείο που μπορεί να είναι για να έχει ορατότητα όλο το γήπεδο. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να μπει και στην ένα ακριβώς από πίσω και να βλέπει όλο το γήπεδο και η μεν και η ένα. Ναι, στην ένα από πίσω, γιατί να μην μπει? Δεν μπορεί να μπει στο πέταλο. Δεν μπορεί να μπει στο πέταλο. Γιατί? Γιατί η ορατότητα από την 9 δεν θα μπορεί, δεν θα το βλέπεις. Άμα μπει λοιπόν και στο 1, όπως είναι και στη 3-2 δηλαδή απέναντι, μπορείς, γιατί ο καφταζόκλου πώς είναι, σε πέταλο δεν είναι? Για να έχει δύο όμως, όχι μία. Ναι, δύο, σαφώς δύο. Α, να πάρουμε άλλη μία. Ακόμη ένα, σαφώς. Και τώρα που έχουμε τεχνολογία, κοίταξε, είναι χοντροκομμένο, γιατί εγώ πολλές φορές πηγαίνω από εκεί κάτω όταν βρέχει για χίλιους λόγους και είναι πολύ χοντροκομμένο και το κομμάτι. Πρέπει σήμερα πλέον η τεχνολογία έχει περάσει και είναι πολύ πιο ωραία οι καινούργιοι ηλεκτρονικοί πίνακες, είναι εύκολοι τα πάντα. Ας κάνουμε τα άλλα, τα βασικά, σαφώς, και κάποια στιγμή θα το αλλάξουμε κι αυτό. Σαφώς δεν υπάρχει θέμα. Προϋπόθεση είναι τουαλέτες, όπως το έχω πει και άλλη φορά. Έτσι. Έτσι. Αλλά καλά είναι όμως να έχουμε και αυτό, έτσι να μπορούμε να γουστάρουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σε εσάς. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Πάμε στον επόμενο. Καλή συνέχεια. Γιατί ρωτάζε, φίλε. Πάντα έχουμε και άλλο ποιον άλλο να περιμένει. Πάντα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία μου. Τι ωραία να συζητάμε, να θέλουμε δύο πίνακες. Ναι. Πραγματικά δύο δηλαδή, πίνακες, τρία σκέπαστρα. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα ως λαός. Πραγματικά δεν ειρωνεύουμε καθόλου. Πριν 6, 7, 5, 4 χρόνια μιλούσαμε για το ότι πήρε αναβολή το δικαστήριο με τον τάδε παίχτη που ζητάει 3 εκατομμύρια, π.χ. Φατή ή τον άλλον, πώς του λέγανε, που ήρθε από τη Σκωτία. Σανκαρέ. Τον μαύρο, τον... Ναι, όχι τον Σαγκαρέ, τον άλλον που είχαμε, το center back που είχε βάλει ένα γκολ με τον Παναθηναϊκό. Τον Ντίκο. Ναι, ο Φράνσις, όχι, ήρθαν οι Ισπανοί να πάρουν τον Άρη, δίνουν 400 χιλιάρικα. Οι Ισπανοί ήταν πολύ δυνατοί, πολύ καλοί. Τι ωραία, αφού ήμουν την Κυριακή στο Χαριλάου, τρώγαμε γκολ και δεν μιλούσε κανένας. Εντάξει. Πραγματικά έχουμε κάνει άλματα, έτσι. Δεν μιλούσε γιατί έχουμε επιτυχία. Αν έχανε στην Ευρώπη την Κυριακή. Σας έλεγα να μιλούσε κανένας. Βρες μου έναν οπαδό μιας ομάδας να χάνε την Ευρώπη στην άλλη και να γκρινιάζει. Όχι, λέει, φυσιολογικό. Όλο τον κόσμο. Όχι, μα είναι και... Όχι, πρέπει να γκρινιάξει. Και επειδή εκεί με πρόλαβες, το ότι είπες για τη Λαμία, το μάτι με τη Λαμία, το εντός έδρας. Ο κόσμος εκείνο το μάτι, γιατί το έχεις ξαναπεί, Χρυσάνθε, δεν σε βάζω χέρι. Απλώς θα σου πω γιατί η ψυχολογία ενός οπαδού, όπως είναι και άλλο. Έβλεπε ότι δεν είχαν γίνει μεταγραφές. Πρόσεξε. Δεν είχαν γίνει μεταγραφές. Αργούσαν χαρακτηριστικά. Εκείνο το σημείο. Μιλάμε για, για τη συγκεκριμένη εβδομάδα. 10 μέρες, 15. Περιμέναμε το γιο του ανέμου, πώς το λέγανε, τον δεξί τον μπακ από τη Γαλλία. Πώς το λέγανε, να τον αφήσει. Τον Αλφόνς. Τον Αλφόνς. Ναι, αυτόν τον παιχταρά, ναι, τον διπυρωτικό. Ναι. Όχι, ο ένας δεν έκλεινε. Όχι, με τον άλλον είχαμε πρόβλημα. Όχι, αν το θυμάστε, ήταν εκείνο το δεκαήμερο που είχαν πάει όλα στραβά. Ναι, αλλά το ίδιο, το ίδιο δεκαήμερο, πρόσεξε με λίγο. Το ίδιο δεκαήμερο είχαμε ζήσει και το καλοκαίρι. Ναι. Που πηδούσαμε και σκίζαμε τα διαρκείας ή δεν πέραμε διαρκείας γιατί φεύγει ο Πλατέλας. Και αποδείχθηκε. Εντάξει, έγινε θέμα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Εντάξει. Κι όμως έγινε θέμα και με τον Πλατέλα και τα λοιπά. Και αν γιατί δεν έκλεινε. Την επόμενη μέρα μετά από 4 μέρες έχει τον Τικινή. Μπράβο. Αν δεν έκλεινε λοιπόν ο Τικινή, θα πήγαινε, θα τραβούσε. Γενικά δεν έχουμε υπομονή. Το καταλαβαίνω βέβαια. Από δεν έχουμε υπομονή, ξέρεις ποιο είναι το αρνητικό. Έχουμε περάσει τα χίλια μύρια, έτσι. Ναι, το αρνητικό όμως είναι ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο εν ώρα αγώνα. Τελειώνει το μάτς. Να φάνε τα πινελίκια τους. Αλλά το την ώρα του μάτς, ρε φίλε. Δεν μπορεί, γιατί δεν κάνεις καλό. Δεν κάνεις κανένα καλό. Απ' την άλλη, είναι τόσο σκασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα μιλάμε στον κόσμο του Άρη. Γιατί ακούω, προχθές μιλούσαμε με τον Παναγιώτη το πρωί στην Τρόικα και μου λέει τόσα που έχουμε περάσει, λέει. Τι έχετε περάσει, τι έχετε περάσει. Αγκαλιά με τον Ολυμπιακό 30 χρόνια. Περάσαν πολύ δύσκολα. Αυτό εκτός αν η αγκαλιά του Ολυμπιακού είναι σφιχτή. Μήπως αυτό εννοούσαν. Με το μυαλό τους έχουν περάσει, έχουν περάσει τον Τάκολα. Τις κόψανε, λέει, μας κλέψαν, λέει, πρωταθλήματα. Και τους λες, πότε στο κλέψανε, μα συνέχεια μας τα κλέβανε. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι να ανοίξει Κυριακή Τράπεζα. Τη δεκαετία του 70. Δες όμως πόσο μπροστά είναι ο συμπολίτης, φίλε. Τότε άνοιξαν πριν 15 χρόνια Κυριακές Τράπεζα. Ήρθε τώρα η κυβέρνηση και ανοίγει όλα τα μαγαζιά. Για να μην λέτε, είναι μπροστά ο συμπολίτης. Είναι πολύ μπροστά.
Βέβαια. Τράπεζα και θα λέμε ότι ήμασταν 20 χρόνια μπροστά. Με Γιάννη Ιωαννίδη, βέβαια. Έτσι. Ναι, όχι, τελείως τυχαία. Ήθελα να πω για το πρωτοσυλλό του παιχνίδι, γιατί ήμασταν στην 9 και έβρεχε. Γιατί άμα δεις τις ενώσεις, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, τρέχαν όλες οι ενώσεις. Φυσικά ήταν ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά αυτά πρέπει να φτιαχτούν. Ναι. Αρχίσουμε και συζητάμε πλέον σοβαρά για το επίπεδο της ομάδος. Ναι. Ένα είναι αυτό το καλό. Οι παιδικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά, τουαλέτες, δεύτερο πίνακα. Αυτό είναι καλό. Σε αυτά, πρόσεξε με λίγο, σε αυτά έχει όντως ξεφύγει ο συμπολίτης. Το επίπεδο των υποδομών του, των γηπαιδικών εγκαταστάσεων, επειδή εγώ είμαι βαθύλακο, με Σύμβρη είναι δίπλα. Έχει όντως ξεφύγει. Στην αποκατάσταση να βλέπουμε. Όχι μόνο πόσα χρόνια, και πόσα λεφτά. Και πόσα λεφτά έχει βάλει ο άλλος, έτσι. Έτσι. Και είπε σήμερα, χθες, προχθές, πότε ήταν που χτύπησε ο Βιερίνια, αλλά ψαχτείτε να δούμε τι γίνεται. Αφού έχει ρίξει τόσα φράγκα. Και όχι, γενικά έχουν πολλούς τραυματισμούς τώρα τελευταία. Και πριν από λίγο, για να καταλάβεις ακόμα ότι δεν έχει περάσει, εσείς το ζείτε γιατί μιλάτε καθημερινά με όλους εμάς, ότι δεν έχει περάσει ακόμα ότι ο Καρυπίδης είναι επενδυτής, γιατί ο Καρυπίδης είναι επενδυτής. Πριν από τρεις ο Συναριανός είπε, εμείς δεν έχουμε επενδυτή. Πώς δεν έχουμε επενδυτή, επενδυτή έχουμε. Εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει. Το Μαρινάκι, ναι. Το Μαρινάκι έχουμε πρώτη. Εντάξει, η έννοια του επενδυτή, όχι μόνο στον Αριανό, σε όλους, είναι αυτή. Να βάζει δηλαδή 50, 60, 70 και 80 εκατομμύρια. Έχει βάλει 5, 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσα είναι ακριβώς ο άνθρωπος και λέμε εντάξει μου. Ο Κοντομινάς, τα ξέρεις καλύτερα. Ο Κοντομινάς δεν έβαλε τόσο αυτά. Πόσα έβαλε. Ο Κοντομινάς αν δεν έδινε φίλε τα 2 εκατομμύρια στο τέλος, ναι. Που σκέψου για να τα δώσει. Έβαλε και να δεις. 3 εκατομμύρια δηλαδή. Έβαλε 3 εκατομμύρια. Κοίταξε, στο 99, στο 44 συγγνώμη, φάνηκε ότι έχει βάλει 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία όμως 8 εκατομμύρια ευρώ δεν υπολογίσαμε τι έχει πάρει. Και εγώ λέω και κάτι άλλο. Πόσα εκατομμύρια έχει βάλει με αυτό ο Καρυπίδης, περίπου. Δεν έχει βάλει ένα τάλιρο. Το τάλιρο είναι το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ. Θυμάσαι το πρώτο. Με βάση τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, τα β' γ' εθνική και τα λοιπά, δηλαδή που δεν έχεις έσοδα. Γιατί ο Παπαδόπουλος μπορεί να ήταν 5 χρονών ή 6, 8 ή 10. Πότε. Θυμάσαι το πρώτο μάτς με τη Σερβέτ που τον πετούσαν 30 φύλλα. 8 ήταν. 9 ήμουν. 9. 9 ήσουν. Παπαδόπουλος δεν πιστεύω το θυμάσαι. Όχι. Ότι το ρίχναμε 30 φύλλα στο 1-1 με τη Σερβέτ. Δυο φορές ήρθε στο γήπεδο. Δυο φορές. 30 φύλλα τον πετούσαν. Μία εντός με τη Θέλτα νομίζω ήταν και μία. Όχι, αυτές οι δύο. Όχι, με τη Σερβέτ ήταν σίγουρα γιατί τον πετούσαν 30 φύλλα. Με τη Σερβέτ ήταν εκτός έδρας νομίζω. Εκπληκτικό. Στο εκτός έδρας. Εκπληκτικό. Σε ποιο το πετούσαν 30 φύλλα σε μετά. Με τη Θέλτα. Με τη Θέλτα ήταν. Το 2-2. Το δεύτερο μας. Ωραία, το 2-2. Εντάξει, δεν μπορεί να με θυμάμαι εγώ καλά. Και στο ένα λοιπόν, μετά. Το πετούσαν με 30 φύλλα. Ναι. Σε ελληνικό δεν νομίζω ότι ήρθε σε παιχνίδι ελληνικού. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να. Εντάξει, τώρα μπορεί να πέφτω κι εγώ έξω. Δεν το θυμάμαι. Και φάγαμε και τη ζημιά με τον Α. Ένα μας φάγανε από τον Α, πρώτο βασικό. Μας φάγανε από τον Α εμένα. Και δεύτερον, φάγαμε και τη μόντα με τον Digital. Καλά, εσύ έχεις λεφτά, καλά σε κάνανε και σε φάγανε. Ναι, όντως. Πολλά. Λοιπόν, γι' αυτό έκανα 4 παιδιά σου. Λέει, έχεις λεφτά, αφού έκανες παιδιά. Έχεις πολλά λεφτά. Ναι, δεν έχουν φανταστεί όπως τα παιδιά των τα λεφτά. Και ένα τελευταίο για το προχθεσινό το μάτς. Ναι. Το μάτς προχθές δεν βγήκε που δεν είσαι στον Άρη. Δεν είσαι ομάδα, έχεις πει κάτι από την αρχή της χρονιάς και εσύ και ο Νίκος που έχει τα βόλη το δίκαιο, δεν είσαι σκληρή σαν ομάδα. Σε όλα τα μάτς που θα πηγαίνεις σε γήπεδο το οποίο είναι έτσι, δηλαδή με πολύ βροχή, με πολύ δύναμη, με αυτά, δεν είσαι η ομάδα που θα το πάσει και το παιχνίδι. Μπήκε πολύ καλά ο Άρης. Μπήκε πολύ καλά. Το πρώτο που σου λέω του Άρη ήταν καλό. Έλειπε το κλικ της τελευταίας φάσης. Γιατί αν προηγούσουν να χρήσαν, δεν θα συζητούσαμε τώρα. Θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Είχες το ίδιο πρόβλημα που είχες και με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσες να περάσεις τελική πάση μέσα στην περιοχή. Με τίποτα. Συνότι έκανες πολλά λάθη. Μου λέει ένας παλιός, πολύ παλιός, με Ιωνικό λέει ήρθε. Α, μετά το μάτς με την Τούμπα, το 1-1. Αυτό μάλλον θα λέει. Παίξαμε, κερδίσαμε 1-4 και μετά φέραμε 1-1 με τον Ιωνικό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, βάλει με γκολάρα ο Μπρούστερ. Και μου φαίνεται ισοφάρισε ο Μητσόπουλος. Αν θυμάμαι καλά. Ο επενδυτής της ΠΑΕ Άρης ανέβασε φωτογραφία από το Λονδίνο. Βεβαίως. Πριν λίγο. Τα καλύτερα έρχονται, βράδυ. Με λεζάντα, τα καλύτερα έρχονται. Μόνο Άρης, βάμος. Μακάρι, μπορεί να μας ακούει. Μπορεί να μας ακούει και όλα. Κλείνει Αζάρο Καρυπίδης. Και από πίσω έχει ένα... Αζαράρης! Κλείνει Αζάρ.
Μακάρι, μακάρι. Και το πρώτο like, Νίκος Παπαδόπουλος. Δηλαδή, φίλε, αν είναι δυνατό. Να είστε καλά και υπομονή. Να είστε καλά. Τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Τίποτα απολύτως. Να είστε καλά. Νίκος Παπαδόπουλος, like στον πρόεδρο. Άλλους δύο τελευταίοι. Πιπερίδη, θα σε φάει. Δύο τελευταίοι, νέος υπεύθυνος τύπου. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, καλησπέρα. Πρώτο τελευταία. Καλησπέρα. Την πέμπτη ρε, πότε τους βλέπατε απέναντι, πώς αντέχατε ρε Νίκο. Στι? Τους βλέπατε. Στι? Μόλις έφτασα και γύρισα κατευθείαν. Ο Νταλκάς του ήρθε και μου το είπε. Λέει, καλά λέει, το περίπτωρο είναι απέναντι με αυτούς. Στην έκθεση ρε, πώς βλέπατε. Μόλις έφτασα και γύρισα αμέσως. Ήταν ένα πρόβλημα. Είναι καλό, είναι καλό παιδί ο Σίβης, σταματήστε. Αλλά Σίβης είναι okay. Είναι καλό παιδί, άντε σταματήστε. Ποιος? Αυτός, 1-0. Ο ηλεκτρονικός πίνακας να πάει στο σκεπαστό επάνω στην ορολογία, να το βλέπουμε όλοι. Να το κάνουμε τέτοιο, σαν το New York Knicks. Θα το κρατάμε, θα φύγουν εσύ 17, θα το κρατάνε από κάτω. Ωραία θα ήταν. Τι είναι αυτά που ακούμε. Ωραία θα ήταν. Να κάνουμε ένα σκέπαστο σαν το Άγιαξ Αρίνα να κλείνει. Εκείνο το κάτω που έχει το κομμάτι που είναι το σκέπαστο. Ξέρεις τι καλώδια, ας πάει να δει κύριος αυτός τι καλώδια έχει και τι φασαρία είχε. Ξέρουμε, όταν το φτιάχνανε. Ξέρουμε, στο Άρης ΠΑΟΚ. Περνούσα και το βλέπα από εκείνο το φτιάχνανε. Μιλάμε για μεγάλη εγκατάσταση, δεν είναι απλά. Ξέρω. Είναι και εσύ. Μια χαρά, στο καλύτερο μέρος μπήκε. Πού μπορεί άλλο να μπει αυτό το πράγμα και έτσι. Να μην ενοχλεί. Τέλος πάντων. Αυτά τίποτα. Ο Καρυπίδης ο θέλει από την Αγγλία αυτό, από Λονδίνο. Έβαλε φωτογραφία στο Λονδίνο και έγραψε αυτό από κάτω. Μπράβο. Τώρα μπράβο, τι εννοεί. Έγινε. Άντε, γεια σας και να είστε καλά. Πάμε στο τελευταίο, καλησπέρα. Ο Αμπράμος. Καλησπέρα. Φεύγει ο Αμπράμος από την Τσέλσι και έρχεται στον Άρη. Κλείνει αζάρα. Έφερε ένα συνέτερο, παιδιά, ο κύριος Αμπράμοβιτς, ο συνέτερός μου. Συνέδριξη τύπου. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, καλησπέρα. Δεν έχω. Ναι, αλλά ακούμε τις φωνές μας όμως. Μήπως έχει χάνει πριν. Μήπως το έχεις ανοιχτή ακρόαση. Όχι. Τι έχεις? Τίποτα δεν έχω. Τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, θα αλλάξω το κλίμα. Ναι. Όχι, 7 παρα 5, 7 παρα 3 πριν να αλλάξει το κλίμα. Θα τα ανατρέψει όλα τα κλίμα. Μπάσκετ. Μπάσκετ. Ένα μάτς πήγα, 35 πόντους κερδίσαμε. Δύο επισημάσεις. Ναι. Είπες τρεις. Η μία είναι, ξεκινάμε με το θέμα της ανάδειξης της Αμβροσιάδου. Τι εννοείς ανάδειξης? Ως υποτιθέμενη επενδύτρια. Δεν γράψε κανένας από εμάς τίποτα τέτοιο. Όχι, τίποτα. Πρόσφατα έγινε αναφορά όμως χθες από τον υπεύθυνο marketing ότι υπάρχει επαφή με τον Άρη, με την γυναίκα. Η ΚΑΕ Άρης λέει σε όλα τα μέσα μην λέτε τίποτα για το θέμα. Και βγαίνει η ίδια η ΚΑΕ Άρης και λέει ότι έγινε μπράβο. Επαφή. Συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ξέρω, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος marketing και διαφημίζει, χθες διαφήμιζε σε συνέντευξη στο Yellow ότι έχει 25 χορηγίες η ΚΑΕ Άρης, ποιες είναι αυτές οι χορηγίες? Δεν τις είπε. Ας μας πει πόσα εκατομμύρια έχει η φανέλα του Άρη. Γιατί τον Οκτώβριο είχε βγει και διατυμπάνιζε ότι κλείνει μεγάλη χορηγία. Μετά είπε ότι χάλασε η δουλειά. Welcome έχει η φανέλα. Ναι, welcome. Πόσα χιλιάρικα είναι η welcome. Και ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία που έδωσε και αυτά τα λεφτουδάκια. Δεν ξέρουμε. Μακάρι, ούτε. Πόσα. Δεν έχει πει. Δεν είναι κακό να μας το πει. Να μας το πει. Γιατί αν μας λέει ότι δεν βάζαμε κάποτε διαφημίσεις, δεν παρακαλάμε και δεν είμαστε ελεημένες να βάλουμε με σπόρια διαφημίσεις στην κεντρική χορηγία, ας μας πει τι λεφτά τότε πήρε ο Άρης. Άκουσε με φίλε. Κάνω μεγάλη υπομονή. Κάνουμε μεγάλη υπομονή, αλλά περιμένω να πληρωθούν αυτά που πρέπει να πληρωθούν, ειδικά σε σχέση με το 99 που δεν έχουν πληρωθεί. Ναι, είναι πολύ δύσκολος μήνας ο Μάιος. Ακριβώς γι' αυτό κάνω μεγάλη υπομονή και θέλω πρώτα να ξεφύγουμε από τους όποιους κινδύνους και στη συνέχεια να πούμε κάποια πραγματάκια παραπάνω. Απλά να ξέρει και ο κόσμος, μια που μας δίνει την ευκαιρία, ότι η υπομονή που κάνω είναι γι' αυτό το λόγο. Και τρίκ. Αλλά Αμβροσιάδου και τα λοιπά. Ακριβώς. Αλλού. Αμβροσιάδου, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το θέμα του Ρουσιαμάνη. Ο Ρουσιαμάνης έχει δώσει μια κατοστάρα μέχρι τώρα. Και αν δεν υπήρχε ο Ρουσιαμάνης, θα είχαμε χαιρετήσει. Ο Ρουσιαμάνης μακάρι να αναλάβει μόνος του τον Άρη, που λέει ο λόγος. Αναλάβει μόνος του, δεν νομίζω ότι έχει άλλα, δεν είναι κρίσος. Έχει βοηθήσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα. Έχει οικονομική επιφάνεια. Καλά, δεν έχει επενδυτική οικονομική επιφάνεια όμως ο άνθρωπος. Έχει οικονομική ναι, αλλά επιφάνεια. Όταν πέρσι κάποια στιγμή ανέλαβε ο Γουλιέλμος ναι. Και υπήρχαν
5-6 άτομα ζεστή να βάλουν έστω και 20-30 χιλιάδες ο καθένας. Λεφτά είναι. Τα έχουμε ανάγκη. Ναι. Όλους αυτούς τους άδειασε. Να σου. Όλοι αυτοί φύγανε και το καινούργιο που έγραψε πριν από λίγο το Λαμπαουτάρης, ναι, μάλλον πάμε και για αλλαγή προπονητή. Ποιο θα φέρουμε? Τον Μπλατ? Νομίζω ότι είναι σημαντικότερο να επιβιώσουμε πρώτα και μετά θα δούμε και με τον προπονητή. Ναι, γιατί να φέρει προπονητή με τι λεφτά? Είναι και τα λεφτά. Με ποιο budget? Επειδή ξέρω ακριβώς και τι πάει να γίνει με τον προπονητή, κάνω υπομονή. Άσε να περάσει, να πληρωθεί το 99 που πρέπει να πληρωθεί πρώτα απ' όλα. Και όσον αφορά το quiz που έβαλες θες, σε εισαγωγικά, τι ομάδα είναι ο δανεικός, έχει σχέση με κόκκινα. Ποιος? Ο δανεικός. Ποιος? Κάτι έγραφες θες. Στο SDNA. Ποιος είναι? Ο δανεικός. Ο Κουλούρης. Α, όχι, καμία σχέση. Άρης είναι ο Κουλούρης. Όχι. Ο Κουλούρης ήταν Άρης. Η οικογένειά του, ξέρω, από το ΣΟΗ είναι Ολυμπιακό, να πεπιθήσω. Από τη Σκίδρα είναι ο Κουλούρης. Επειδή εγώ λοιπόν ξέρω, ο Κουλούρης ήταν Άρης. Μακάρι να είναι Άρης. Μακάρι να είναι Άρης. Τώρα τι σημασία έχει, στον ΠΑΟΚ πήγε ρε παιδιά. Αλλά άρεσε. Ποτέ δεν ξέρεις. Άρεσε. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το μπάσκετ και τα μάτια μας. Έγινε. Γιατί το ποδόσφαιρο υπάρχουν άτομα σωστά που ξέρουνε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε, να είστε καλά.